κοιμάται. Ποια δύναμη να βρω, να έρθω να σου μιλήσω. Κάτι να σου πω πρέπει. Να πιω για να φτιαχτώ, μήπως καταφέρω και έρθω. Ζαλίζομαι απ' το θόλι ποτό. Τα χείλη σου μυρίζουν αλκοόλ. Μα δεν με νοιάζει, δεν με πειράζει. Από στέλνω να τα γευτώ. Τι κατά κάτι καρτά. Άκου πως έχει η καρδιά μου για σένα. Παλαμάκια σου χτυπά. Στο ρυθμό της χόρεψες για μένα. Η ομορφιά που έχεις εσύ φως μου ανήκουν στα 7. Θαύματα του κόσμου και το κορμί σου αυτό. Που μοιάζει με λαπάδα, σε κάνει αυτομάτως την πιο ωραία στην Ελλάδα. Άιντε, ποια δύναμη να βρω. Να έρθω να σου μιλήσω, κάτι να σου πω πρέπει. Να πιω για να φτιαχτώ, μήπως καταφέρω και έρθω. Ζαλίζομαι απ' το πολύ ποτό. Τα χείλη σου μυρίζουν αλκοόλ. Μα δεν με νοιάζει, δεν με πειράζει. Απλώς θέλω να τα γευτώ. Τι κατακαθεί καρτά. Άκου πως έχει η καρδιά μου για σένα. Παλαμάκια σου. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, Ιορδάνη μου. Παρασκευή σήμερα. Εγώ λέω να φύγω μια μέρα. Γιατί πού να πας? Ρε παιδί μου, να φύγω μια μέρα και να είσαι κάθε μέρα με τα τραγούδια. Να βάζει ο Νεκτάριος τραγούδια, να χορεύεις, να πασάρεις τα θέματα. Καλημέρα. Τώρα είναι αργά. Είναι η τελευταία μας εκπομπή σήμερα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν μπορεί να γίνει και αυτό. Θα φύγουμε μια και καλή και οι δύο. Και εμείς και ο Πιτσιφλής και όλοι. Το καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι, έτσι κι αλλιώς μπαίνουμε σε κατάσταση διακοπών. Η αλήθεια είναι ότι θα είναι πολύ ωραίο να βάζει και τραγούδια. Πώς να σου πω, να βάζει ένα τραγούδι για το καλοκαίρι. Και να μπαίνω στο χορό να λες πάμε τώρα να συνδεθούμε την Ελευθερία Σπυράκη. Ήταν πάρα πολύ ωραίο και θα έσπαγε και αυτή η μονοτονία, ρε παιδί μου, τη βαριά επικαιρότητα. Και θα ήταν, ας πούμε, μια άλλη εντύπωση. Θα δίναμε μια άλλη νότα στην ενημέρωση. Σωστό. Αλλά εντάξει, είναι καινοτόμο. Θα πάρουν ακόμα εκεί πολλά χρόνια. Εκεί που έχει τώρα, πώς να πεις όμως ότι έχει πάρα πολλά κρούσματα κορονοϊού. Θα βάζει τα βαριά. Θα βάζει τα βαριά μετά. Νεκτάρι, άμα θες, το δοκιμάζουμε και μέσα στην εκπομπή κάποια στιγμή. Είσαι μέσα, ωραία. Θα έχει μεγάλη επιτυχία. Θα πούμε τίποτα σήμερα. Τελευταία εκπομπή σήμερα. Σας θέλουμε όλους μαζί μας, όλους κοντά μας. Θέλουμε τα μηνύματά σας. Θα αφήσουμε τον Ιορδάνη σήμερα να τα πει όλα, το υπόσχομαι. Ναι, κάθε μέρα τα λέω, αλλά δεν με αφήνεις. 2-11-2-12-22-51. Μισή ώρα, μία ώρα έχουν αρχίσει και στέλνουν. Έλα, πες. Το τηλέφωνο της εκπομπής. Ώρα Ελλάδος 5.30 το Facebook. Εδώ τα βλέπουμε αμέσως. Ώρα Ελλάδος 5.30 παπάκι tvopen.gr το email της εκπομπής. Σπανίως το βλέπουμε. Όχι, εντάξει, κάνω πλάκα. Το βλέπουμε και το email, αλλά δεν σας απαντάμε άμεσα. Και στο Instagram της εκπομπής, Ανθιβούλγαρη το δικό μου, Jordan Haas του Ιορδάνη μας και Ώρα Ελλάδος 5.30 της εκπομπής μας. Πάρα πολύ ωραία. Να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Γιώργο, στον κύριο Μιχάλη. Καλημέρα, παιδιά. Στην κυρία Τάνια από την ΚΟ, πρωί-πρωί. Στον κύριο Κώστα από τη Γερμανία, στους Έλληνες ομογενείς. Ο κύριος Άγγελος, ο φίλος σου λέει, άριστη σεζόν, καλές διακοπές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Ανδρέας μας έστειλε και φωτογραφία να βλέπουμε εδώ πέρα. Ο κύριος Αλέξανδρος. Α, ωραία φωτογραφία. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας και η κυρία Ελένη από την Βεργίνα, η κυρία Όλγα, ο κύριος Παναγιώτης, ο κύριος Λεωνίδας, πολύ ωραίο. Ο κύριος Ευρυπίδης από τον Όλυμπο. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη. Θα το διαβάσουμε, κύριε Παναγιώτη. Στον κύριο Μάριο, στον κύριο Νίκο από το Μίτσιγκαν, στους φίλους μας, τους ομογενείς όλους μας κάνανε συντροφιά όλη τη σεζόν. Στον κύριο Δημήτρη, καλές διακοπές. Ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη. Στην κυρία Άντζελα, αυτό το τριαντάφυλλο είναι, για δες λίγο. Πού είναι, θα τη βρω. Πρωί-πρωί, παιδιά, είναι πολύ ωραίο, ωραίο τριαντάφυλλο. Α, πρέπει να είναι από τον κήπο της. Καλημέρα, κυρία Άντζελα. Ευχαριστούμε. Και αμπέλια έχει η κυρία Άντζελα και τριαντάφυλλα. Μια χαρά είστε, κυρία Άντζελα. Και ο κύριος Παναγιώτης, και ο κύριος Θοδωρής, και ο κύριος Νίκος, και η κυρία Όλγα. Και εμάς θα μας λείψετε. Είναι αλήθεια. Μπορεί να μην σας βλέπουμε εμείς, αλλά σας νιώθουμε μέσα από τα μηνύματά σας. Πολύ έντονα. Χαιρόμαστε που σας κρατήσαμε και ωραία συντροφιά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τις ειδήσεις. Να σας πούμε ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει, είναι θετικό, γιατί πρέπει να βλέπουμε και το ποτήρι μισογεμάτο πάντα. Ήρθαν 10.000 κόσμος, 8.000 κόσμος κάθε μέρα έρχεται με τα αεροπλάνα και τα κρούσματα ήταν 28. Το παράδοξο είναι ότι τα 10 από αυτά είναι στην Ξάνθη, που δεν έχει τουρισμό σε αυτή την περίοδο. Είναι στα τοπικά. Είναι αυτά που είχαν μείνει από... Δεν ξέρω, είχαν μείνει, αλλά κάθε μέρα έχουμε και περισσότερα κρούσματα εκεί και αυτό κάτι πρέπει να γίνει σε εκείνη την περιοχή, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί να έχεις, ας πούμε, σε όλη την Ελλάδα, στην Αττική, να έχεις ένα που έχει 4 εκατομμύρια.
να έρχονται τόσος κόσμος στα νησιά, να μην έχει κρούσματα, να τα βρίσκουν τα κρούσματα, να τα απομονώνουν και εκεί στη Θράκη να μην μπορεί να γίνει τίποτα. Κάτι γίνεται εκεί πέρα. Ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος. Κάτι δεν συμβαίνει. Ναι. Ναι. Κάθε μέρα πηγαίνουν όλοι εκεί πέρα και δεν μπορούν να βρουν πού είναι το κρούσμα. Πάμε να δούμε και τις καρτούλες μας, να δούμε πού βρισκόμαστε τώρα με τον κορονοϊό. Λοιπόν, είχαμε πρώτη του μήνα, προχθές, 21.100 επιβάτες. Συγγνώμη, μόνο στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και δεν είχε κρούσμα τώρα, μην το συζητάμε. Πολύ θετικό αυτό. Έγιναν πάρα πολλά τεστ. 95.000 επιβάτες πέρσι το 2019, ναι. Δηλαδή το 1 τρίτο πόσο είναι περίπου. Λοιπόν, άφιξη αφήξεων 21.100 επιβάτες, είπαμε, 55 διεθνείς πτήσεις. Ναι. Λοιπόν, 36 είχαμε 12.000 επιβάτες. Γενικώς είχαμε αυξημένο, μάλλον όσο περνάει ο καιρός, έρχονται όλο και περισσότεροι τουρίστες. Και το κλου είναι αυτό ότι... είναι τον Ιούνιο. Ναι. Είναι 12.000 επιβάτες. Φανταστείτε τον Ιούνιο που είναι ένας μήνας που έχει μπει το καλοκαίρι. Είχαμε μόνο 12.000 επιβάτες και 30 πτήσεις. Ήταν κλειστά τα πάντα. Και κοιτάξτε τι γίνεται τώρα σιγά-σιγά. Λοιπόν, από τον έλεγχο που έχει γίνει την πρώτη του μήνα, μόνο δύο θετικά κρούσματα είχαμε στα 1.972 δείγματα, που αυτό είναι πολύ χαμηλό ποσοστό. Λοιπόν, 1.032 τεστ βγήκαν αρνητικά στο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου έγιναν 550 αρνητικά στην Κρήτη. Να πούμε, χθες είχε σημάνει συναγερμό στην Κρήτη, τελικά ήταν αρνητικό το τεστ. 388 αρνητικά από Προμαχώνα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται σε όλους που μπαίνουν. Αλλά εχθές μου λέει ένας φίλος, δεν γίνονται, λέει, έλεγχοι. Του λέω, γιατί το λες αυτό? Γιατί ήρθε μια φίλη μου, λέει, από τη Φιλανδία. Ναι. Ρε φίλε, στη Φιλανδία δεν έχει κρούσματα. Όταν θα έρθει κάποιος από τη Φιλανδία, μπορεί να μην του κάνουν τεστ. Είναι αυτό που λένε, ότι αν δεν υπάρχει λόγος, αν η χώρα δεν είναι υψηλού κινδύνου, δεν κάνουν σε όλους τεστ. Πάντως, αν θα έρθει από την Αγγλία, θα του κάνουν. Και από την Αγγλία, τώρα που το λέμε, ξέρεις ότι ήρθε ο πατέρας του Μπόρις Τζόνσον στην Ελλάδα. Το χειρότερο είναι ότι πήγε στο Πήλιο. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω όλη την ιστορία. Ο Μπόρις Τζόνσον, η οικογένειά του, έχουν σπίτι στο Πήλιο, τη Βίλα Ειρήνη, που την νοικιάζουν, στο Χόρτο συγκεκριμένα, την είδαμε πριν. Είπε ο άνθρωπος ότι εγώ ήρθα μέσω Βουλγαρίας. Ναι, μέσω Βουλγαρίας. Μέσω Βουλγαρίας. Και ενώ έχουν πει στη Μεγάλη Βρετανία, μην φεύγετε αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος. Και λέει, εγώ είχα σοβαρό λόγο. Πρέπει να νοικιάζω το σπίτι και πρέπει να το ετοιμάσω. Ναι. Ήρθε και με την 25χρονη η σύντροφό του. Πεντάχρονη, πας παντού να το ξέρεις. Σε παρακινεί αυτή. Δεν είναι ότι σε κρατάει στο σπίτι. Του λέει, πάμε. Έλα, σήκω, μάζεψε. Καλά, στην Αγγλία έχει γίνει χαμός με τον πατέρα του Τζόνσον. Γιατί όλοι φωνάζουν, εμείς λέει δεν έχουμε δικαίωμα να πάμε σε διακοπές. Δεν έχουμε δικαίωμα να πάμε στους φίλους μας που είναι σε μια άλλη πόλη. Ο πατέρας σου λέει πηγαίνει στο Πήλιο. Ήθελε ένας κύριος να έρθει, λέει, στην κηδεία του παππού του και του λένε δεν είναι αρκετά σοβαρός λόγος. Ναι, δεν είναι σοβαρός λόγος. Είναι δυνατόν. Ενώ ο πατέρας του, ας πούμε, να πάει να ανοίξει το σπίτι εδώ πέρα του Πρωθυπουργού στην... πώς το λένε? Στο Χόρτο. Στο Χόρτο. Στο Χόρτο, είναι ωραίο έτσι το Χόρτο, Έχεις πάει. Διακοπές. Σοβαρά, έχεις πάει, έχεις φτάσει και εκεί, χάρη σου. Πριν από 20 χρόνια, νομίζω. 22. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο και το και Χόρτο. Εκεί. Μπήκα χθες στο site και είδα πόσο ήταν νοικιάζει. Και μια παρέα τώρα και μια παρέα είναι στην Αργαλαστή εκεί πέρα. Εντάξει, είναι καταπληκτικό το Πήλιο, τι να λέμε τώρα. Ναι, ναι. Και μιας και είμαστε σε διακοπές, πάμε να δούμε και το βιντεάκι, αυτό το πρώτο παιδιά στη σκαλέτα, να δούμε πώς είναι το ελληνικό καλοκαίρι, να σπάσουμε λίγο έτσι τα του κορονοϊού. Πώς κινείται, πώς αν έχουν ανάψει μηχανές στις βάρκες. Να το, και κοιτάξτε. Ωραία νερά. Έχω ντυθεί κι εγώ ελληνικό καλοκαίρι σήμερα. Ελληνικό, βλέπεις, ναι. Είναι πολύ το μπλε, είναι πολύ εκτυφλωτικό. Και σε αυτό το σημείο, Ιορδάνη, όχι που θα σ' άφηνα εγώ, θέλω να σου γνωρίσω και να σου συστήσω το φιδάκι διαμαντή, το φιδάκι που δεν πειράζει κανέναν, το φιδάκι που χρησιμοποιείται και ως γάτα. Για άκουσα. Ως γάτα. Ναι, ναι, ναι. Και σε μεγάλους πληθυσμούς εδώ στην Ελλάδα τρώει πολλά ποντίκια. Είναι ωφέλιμο για τον άνθρωπο. Αυτόν τον έπιασαν, μπήκε μέσα στο κοτέτσι να φάει αυγά. Δεν φταίει αυτός, πεινούσε ο καημένος. Με αποτέλεσμα να τον πιάσω, αλλά δεν θα τον σκοτώσω. Θα τον αμολύσω πιο μακριά από μένα, να μην ξανάρθει. Όταν δείτε αυτό το φίδι, προσέξτε, 4 γραμμές τυράκι. Οι παλιοί τα πιάνανε και τα είχαν στα σπίτια, στις αποθήκες, για να τρώνε τα ποντίκια, αντί για γάτες. Τα βάλταν μόνο λίγο νεράκι και δεν έμενε ποντίκι στην αποθήκη. Με αυτό το βίντεο ήθελα να σας πω ότι δεν χρειάζεται να τα σκοτώνουμε όλα. Μάλλον κανένα δεν πρέπει να σκοτώνουμε, γιατί όλα είναι αλυσίδα, όλα είναι φτιαγμένα για κάποιο σκοπό. Ιδιαίτερα δε αυτό, το οποίο είναι απολύτως ακίνδυνο, είναι σαν γατάκι, είναι σαν γατούλα.
Και τι στέλνουμε τις γάτες, ας πάρουμε το φιδάκι αυτό. Οι παλιοί ξέραν αυτά τα πράγματα, όσοι μένουν στα χωριά, όσοι μένουν, έχουν σχέση με τα χωράφια, ξέρουν. Δεν είναι, α, πήγα στο πηλίο και είδα ένα φίδι, μια φιδούκλα. Το λες για μένα τώρα, μα ήταν τόσο μια φιδούκλα. Έχεις... Τέτοιο μπορεί να ήταν, ακίνδυνο. Μπορεί να ήταν, αλλά εγώ μέχρι να πάω να δω να μετρήσω τις γραμμές. Το επόμενο που θα κάνεις που παίρνεις τα δέσποτα και τέτοια είναι να πάρεις ένα δέσποτο φιδάκι. Στο σπίτι, κανονικά. Κοντά είμαι μετά από αυτό το βίντεο. Αχ, καλέ, ξέρεις τι δεν είπα σήμερα. Τι δεν είπες. Πριν πάμε να σας πούμε για τα οικονομικά. Χρόνια πολλά δεν είπα και θα το πω και με δόξα και τιμή, γιατί σήμερα γιορτάζει ο Ανατόλιος, η Ζουμπουλία παρακαλώ, και ο Ιάκυνθος. Θέλω να σου ρωτήσω, η Ανατολή γιορτάζει σήμερα. Ναι, είχα μία νηπιαγωγός μου, λεγόταν Ανατολή. Έλα, ναι, είναι ναι, πάρα πολύ ωραίο. Η κυρία Ανατολή. Και το Ζουμπουλία είναι πολύ ωραία. Το Ζουμπουλία δεν μου αρέσει τόσο, αλλά το Ανατολή, εμένα λέγανε τη γιαγιά μου Ανατολή. Αλήθεια. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο όνομα. Είναι πανέμορφο όνομα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζετε. Και για πες μας τώρα τι γίνεται με τον πτωχευτικό σήμερα... κώδικα τον καινούριο. Όχι, θα πάει ο κύριος Μητσοτάκης καταρχήν. Πρέπει να σας πω ότι στις 10.30 θα έχουμε νέο πακέτο στήριξης και των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων. Στην Βουλή έχει η ώρα του Πρωθυπουργού και θα απαντήσει σε ερωτήσεις εκεί των πολιτικών αρχηγών. Τι περιμένουμε τις κυρίες δηλαδή. Γεννηματά. Θα πει και για την επιστρεπτέα προκαταβολή. Ναι. Εχθές έδωσε μια πρόγευση ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σταϊκούρας. Mm-hmm. Αλλά γενικώς θα πει ότι είναι στα σκαριά ο νέος πτωχευτικός κώδικας και για την πρώτη κατοικία και τι θα γίνει για, ας πούμε... εδώ βλέπουμε πλέον κίνητρα για χρονική επέκταση του προγράμματος Συνεργασία. Όπου θα συμμετέχει και το κράτος. Τώρα συμμετέχει το κράτος, ναι. Αλλά φαντάσου, ας πούμε, ότι δίνει περίπου το 30% του μισθού το κράτος. Mm-hmm. Μπορεί να επεκταθεί αυτό. Γιατί είναι πολλές επιχειρήσεις που αυτό. Θέλουν να μπουν εκεί. Αυτό ξέρεις γιατί γίνεται τώρα, έτσι, για να δώσει κίνητρο να μην γίνουν απολύσεις. Έτσι. Μεγαλύτερη συμμετοχή του κράτους στις ασφαλιστικές εισφορές, mm-hmm. δηλαδή την επιδότηση αυτή που λέμε ασφαλιστικών εισφορών, για νέα μείωση προκαταβολής φόρου. Ο κύριος Σταϊκούρας εχθές είπε ότι μπορεί να υπάρχει μείωση μέχρι και 100% της προκαταβολής φόρου σε ορισμένες επιχειρήσεις. Σημαντικό. Είναι καλό είναι αυτό, παιδιά. Είναι. Βέβαια, αυτά τα μέτρα έτσι κι αλλιώς η κυβέρνηση θα τα φέρνει κάποια στιγμή, γιατί η οικονομία γύρισε σελίδα. Τώρα σιγά-σιγά προχωράει λόγω και του κορονοϊού. Λόγω κορονοϊού. Θα δεις που θα λέμε στο τέλος τι καλά που ήρθε ο κορονοϊός. Εντάξει, δεν θα το λέμε αυτό το πράγμα, γιατί καταστράφηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Αλλά πρέπει να πούμε ότι κανείς δεν περίμενε 1 Ιουλίου να είμαστε σε αυτή την κατάσταση που είμαστε τώρα. Τι εννοείς? Θέλω να πω ότι είναι πολύ ευχαριστημένοι που 1 Ιουλίου ξεκινάνε και έρχονται τόσες πτήσεις, έρχεται τόσος κόσμος. Ότι ανοίγει σιγά σιγά η οικονομία. Βέβαια. Ναι, εντάξει, αυτό το πράγμα δεν το περίμενε κανείς. Αυτό είναι θετικό. Και αυτό να σας πω και κάτι, εμείς είμαστε και μπροστά και από την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Όταν σε όλο τον κόσμο, άμα δείξετε το χάρτη, παιδιά, άμα δούμε το χάρτη, σε όλο τον κόσμο έχει φουντώσει παντού ο κορονοϊός τώρα που το συζητάμε. Κοίτα, ναι, η αλήθεια είναι ότι πήραμε πάρα πολύ γρήγορα τα μέτρα μας και είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από πολλές χώρες. Στην Αμερική σκέφτονται ακόμη να πάνε σε νέο lockdown. Δηλαδή, είναι πολύ... αν δεν είχαν τις εκλογές, θα το είχαν κάνει τώρα. Από την άλλη, στη Βρετανία, στη Ρωσία, στην Ινδία, στη Βραζιλία. Κοιτάξτε τι γίνεται. Από την άλλη, όμως, και ο τουρισμός είναι η μοναδική μας βαριά βιομηχανία. Ρε, άμα έχεις κορονοϊό, δεν θα έχεις όχι τουρισμό. Ναι, παιδί μου, αυτό δεν θα λέω. Κυκλοφόραγε με 40 βαθμούς. Σου λέω ότι έπρεπε με κάποια στιγμή να ανοίξει ο τουρισμός. Ναι, αυτό όμως οφείλεται και στη δικιά μας προσπάθεια. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Συμφωνούμε απόλυτα και γι' αυτό, σε αυτό. Αν προσέχουμε και οι άνθρωποι στα μαγαζιά, στα κλαμπ. Στις ταβέρνες και τα λοιπά, θα έχουμε δουλειά. Είναι αλυσίδα όλο αυτό και έχεις απόλυτο δίκιο. Συγγνώμη. Να πούμε για το νέο πτωχευτικό κώδικα, γιατί μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι δίνονται και δεύτερες ευκαιρίες πλέον. Δηλαδή, μπορεί να δηλώσει κάποιος πτώχευση και δεν χρειάζεται να είναι μόνο έμπορος, μπορεί να είναι και ιδιώτης πλέον, έτσι. Λοιπόν, και του δίνεται δεύτερη ευκαιρία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις κάρτες. Πότε θα πτωχεύει ένα νοικοκυριό. Περίοδος αδυναμίας πληρωμής είναι 90 ημέρες. Mm-hmm. Μετά τις 90 ημέρες πας και λες, αυτά είχα. Δεν μπορώ. Τρεις μήνες ουσιαστικά. Λοιπόν, ανεξόφλητες οφειλές 20%. Για πάμε παρακάτω, παιδιά. Μέτρα για ευάλωτους. Θα δίνεται ενίκιο με επιδότηση. Ναι. Για να το δούμε πώς θα γίνει αυτό. Δυνατότητα επαναγοράς. Αυτό τι σου λέει, ότι δηλαδή χάνεις το σπίτι σου, το παίρνει το δημόσιο και μπορείς να είσαι μέσα ως ενοικιαστής. Πώς θα γίνει αυτό. Ένα ενίκιο. Θα δίνεις ένα ενίκιο στο κράτος. Οπότε σιγά σιγά. Δεν το χάνει, α πούμε. Θα μπορεί να το πάρει. Ναι, ναι, ναι. Καλό είναι αυτό. Αν το έχει η τράπεζα, α πούμε, ναι. Θα σου λέει, δώσε μου, ξέρω πόσο κάνει στην περιοχή που μένει εδώ στο Κοροπή, 300 ευρώ. Mm-hmm. Θα μου δίνει 300 ευρώ ενίκιο. Τη δώσει, σιγά σιγά. Ναι, θα είσαι ενοικιαστή του σπιτιού αυτού. Δεν θα σε βγάλει έξω, αν πρόκειται για πρώτη κατοικία, για να μην πεταχτούν ο κόσμο έξω. Αυτό είναι καλό. Αν πρόκειται για δεύτερη κατοικία, για χαραντάν.
Λοιπόν, θα τα δούμε και καθώς θα περνάνε οι μέρες. Παρατέταρτο πήγε σήμερα. Ωραία, εντάξει, αργήσαμε έλα, με τον πάμε. Κύριο Αντώνη Μανιώτη πάμε να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, καλημέρα σας, κύριε Αντώνη μας. Είναι στο Σύνταγμα ο κύριος Αντώνης με τη Βουλή από πίσω, του φωτισμένη, τα πολύ παγκάκια, ωραία. Αυτά τα ωραία γύρω, τα παγκάκια που πάει και εξαπλώνει εκεί. Σε έχω μάθει εσένα, σε έχω μάθει. Πάει και εξαπλώνει. Να σου πω τώρα, το Σύνταγμα θα είναι ανοιχτό, δεν θα κλείνει από τις συγκεντρώσεις. Με αυτό το, με το νομοσχέδιο. Ναι. Εντάξει, δεν θα μπορούν 50% άτομα να πηγαίνουν να κλείνουν όλους τους δρόμους. Αυτό είναι το βασικό. 50% άτομα. Αυτό το λες από την αρχή της σεζόν. Πώς θα διαδηλώσεις, παιδί μου, θα διαδηλώσεις στο πεζοδρόμιο. Έχεις διαδηλώσει στο πεζοδρόμιο. Ναι, στο πεζοδρόμιο. Γιατί στο πεζοδρόμιο εκεί που κάνω τώρα στην Πανεπιστημίου. Προχθές στη Βουλή τα στοιχεία που παρουσιάσαν είναι ότι την περίοδο που είχαμε πολλές διαδηλώσεις με τα μνημόνια και τέτοια ήταν 1.900, ξέρω εγώ, διαδηλώσεις, δεν είναι. Μόνο το 10% είχε πάνω από 1.000 άτομα. Ναι, αυτό τι σημαίνει όμως. Σημαίνει ότι μαζεύονται 50 άνθρωποι και κλείνουν την Αθήνα. Μα δεν πρέπει όμως να διαδηλώνει κάποιος για τα δικαιώματά του. Να διαδηλώνει, είπε κανείς να μην διαδηλώνει. Μήπως... γιατί να κλείνει η Αθήνα. Μήπως πάμε στο... μα άμα δεν κλείσει η Αθήνα, πώς θα με ακούσεις, Χριστιανέ μου. Άμα δεν σταματήσουμε εμείς να μιλάμε, πώς θα μιλήσει ο Μανιώτης. Έχεις δίκιο, Αντώνη, ο λόγος εσένα. Καλημέρα ξανά. Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, λοιπόν, χθες υπερψήφισαν επί της αρχής το νέο νομοσχέδιο για τον περιορισμό των δημόσιων συναθρήσεων και συγκεντρώσεων, αλλά και των πορεών, όπως είπατε. Την ίδια ώρα, εδώ, μπροστά από το Κοινοβούλιο, είχαν συγκεντρωθεί μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, προεξάρχοντος του γραμματέα του κυρίου Κουτσούμπα, ο οποίος εκφώνησε και λόγο εδώ. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα, να σας πω ότι είναι κάθετα αντίθετο στον περιορισμό οποιοδήποτε, σε οποιοδήποτε περιορισμό των δημόσιων συναθρήσεων. Άλλα κόμματα το συζητάνε. Ξέρουμε ότι την ερχόμενη Τετάρτη και Πέμπτη θα τεθεί προς ψήφιση και από τα υπόλοιπα κόμματα της Βουλής και αναμένεται να γίνει την ερχόμενη Παρασκευή, σε μια εβδομάδα δηλαδή, η ονομαστική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο. Μια εβδομάδα αυτό, ψηφίζεται να αυτό, πούμε και δύο αυτή λόγια. Την εβδομάδα, μάλιστα. Ναι, ναι, όχι, όχι. Ψηφίστηκε χθες επί της αρχής, υπερψηφίστηκε από τους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή. Αντώνη, την ερχόμενη εβδομάδα θα κατεθεί στα κόμματα Τετάρτη και Πέμπτη. Ορίστε, Ιορδάνη μου. Θέλω τώρα. Αν έχεις τελειώσει με αυτό το θέμα του νομοσχεδίου, να μας πεις και δύο λόγια για αυτό το κύκλωμα που έπιασαν εχθές, μεταξύ των οποίων είναι και αστυνομικοί, οι οποίοι μου έκανε εντύπωση ότι στον Πειραιά, λέει, εκβιάζανε, βάζαζε βόμβες, ήταν σε ένα κύκλωμα εκβιαστών σε μαγαζιά. Έχουμε πληροφόρηση για αυτό. Λεπτομέρειες θα μάθουμε σήμερα από την αστυνομία. Αναμένονται μέχρι το μεσημέρι να έχουμε επίσημες ανακοινώσεις. Το θέμα είναι ότι από χθες τα ξημερώματα ξεκίνησαν αστυνομικοί της δίωξης εκβιαστών με αλεξίσφαιρα γυλαίκα και πάνοπλοι, με βαρύ οπλισμό. Πήγαν και έκαναν κατοίκον έρευνες μέσα στα ξημερώματα, σε σπίτια στον Πειραιά και στη Δυτική Αττική, στις περιοχές δηλαδή όπου θεωρείται ότι αυτή η συμμορία των νονών της νύχτας λιμένονταν τα μαγαζιά. Ζητούσε προστασία παρά όλες τις οικονομικές δυσκολίες και τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι καταστηματάρχες, είχαν να αντιμετωπίσουν ακόμα και αυτούς τους μπράβους και τους νονούς που τους ζητούσαν προστασία, χρήματα για παροχή προστασίας. Έτσι λοιπόν, χθες οι πληροφορίες λένε ότι έγιναν περίπου 20 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 15 πρέπει να έχουν γίνει συλλήψεις. Όλα αυτά τα λέμε με επιφύλαξη και δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις. Και ανάμεσα σε αυτούς τους 15 συλληφθέντες πρέπει να είναι και δύο εν ενεργεία αστυνομικοί. Χαμηλόβαθμοι αστυνομικοί, οι οποίοι υπηρετούν μάλλον, γιατί θα τεθούν σε διαθεσιμότητα, προβλέπεται από την αστυνομία, ναι. Από τον κώδικα λειτουργίας της αστυνομίας, προβλέπεται να τεθούν σε διαθεσιμότητα. Αυτοί όμως πρέπει να λειτουργούσαν ως πληροφοριοδότες των μπράβων του κυκλώματος, προκειμένου να μην έρχονται σε επαφή με την αστυνομία. Αλλά μπορεί να είναι και άλλοι πιο βαθιά η σχέση τους με την οργάνωση. Και αυτοί λοιπόν θα. Τι γίνεται. Πέφτουν από τα σύννεφα. Δεν έχουν ξαναγίνει αυτά στην αστυνομία, υπόθεση, Αντώνη, δεν έχουν ξαναγίνει. Και λένε αυτά. Τώρα. Πάντως, αυτοί είχαν βάλει χέρι, η νονία αυτή που ήταν εκεί του Πειραιά, στην περιοχή του Πειραιά και στα προάστια τα δυτικά, δηλαδή στη Δυτική Αττική. Χαϊδάρι, Εγάλεο, προς εκείνες τις περιοχές. Είναι από αυτό, για να το πούμε κανονικά τώρα, είναι από αυτό που υποφέρει ένα μεγάλο μέρος κόσμου, ο οποίος επιχειρεί σε μαγαζιά εστίασης, νυχτερινά κέντρα. Που πληρώνει τους μπράβους, περνάνε με το εστίασμα. Του λέει, δώσ' μου, σκάσε μου κάτι. Ναι, δεν είναι μόνο τα εστίασης και τα νυχτερινά, έχουν επεκταθεί και αλλού τώρα αυτά. Να σας πω μια δυσκολία που υπάρχει. Οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης εκβιαστών πρέπει να έχουν επώνυμες ενυπόγραφες καταγγελίες από έναν καταστηματάρχη, ο οποίος έχει υποστεί την εκβίαση. Οι πιο πολλοί καταστηματάρχες φοβούνται να πάνε να καταθέσουν επωνύμως, έτσι, φοβούμενοι τα αντίπεινα. Μην έχουμε τα αντίπεινα από τις συμμορίες των μπράβων και των ονών. Και έτσι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δύσκολα πάνε στη φυλακή. Ποιος θα το πάρει, πρέπει να είναι πολύ αυτά τα κυκλώματα χρόνια και χρόνια τώρα. Χρόνια και χρόνια. Και τι δεν έχουμε ακούσει, ας πούμε, για τις σχέσεις των ονών αυτών με την αστυνομία.
Δηλαδή. Εντάξει, μην το ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Μην την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Αντώνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θα σα ξαναδούμε στην εγώ, εγώ να σα πω μια κουβέντα πριν κλείσουμε. Ναι. Θέλω να σα ευχαριστήσω δημόσια για όλη τη συνεργασία που είχαμε φέτος, όλη αυτή τη φετινή σεζόν. Είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ περήφανος που συνεργαστήκαμε μαζί. Και θέλω να πω και σας ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους αφανείς ήρωες που είναι πίσω από τις κάμερες και οργανώνουν όλη αυτή την πολύ καλή εκπομπή που βγάζουμε κάθε πρωί. Αντώνη, από τις 5.30 κάθε μέρα. Από τις 5.30 κάθε μέρα. Εμείς ευχαριστούμε και πραγματικά ήσουν ένα συνεργάτης στήριγμα για μας. Καλά, δεν θα χαθούμε, εδώ θα είμαστε. Παιδί μου, εντάξει, θα είμαστε από άλλο μετερίζει, αλλά εμείς οφείλουμε να το πούμε στον Αντώνη και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Σε καλά, Αντώνη μου. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Χρήστο Νικολαίδη. Ξεκίνα να το χαιρετάς από τώρα. Χρήστο μόνο μου, αυτό σου λέω. Χρήστο μου. Ξεκίνα να το χαιρετάς από τώρα. Πόδε. Δεν θα μας πει άλλα θέματα. Μόνο ξέρει θα μας πει. Αγαπημένε ξεκίνα. Μου. Ευχαριστώ και τα λοιπά. Ευχαριστώ πάρα λοιπόν, πολύ για όλες τις ρομαντικές στιγμές που μας προσέφερες. Εγώ ξεκινάω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την άψογη συνεννόηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις όμορφες στιγμές στον αέρα και εκτός αέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για. Την δυνατότητα που έχετε δώσει και στο γραφείο Θεσσαλονίκης του Open, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, να βγάλει θέματα μέσα από την εκπομπή σας, να εκφράσει έτσι πολλούς συλλογικούς και όχι μόνο φορείς και να αναδείξει και ζητήματα από τη Θεσσαλονίκη, γιατί αυτό, το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι τηλεθεατές μας που προέρχονται από τη Βόρεια Ελλάδα, δεν είναι αυτονόητο. Ναι, ευτυχώς στη δικιά σας την περίπτωση έγινε πραγματικότητα και μέσα από την καρδιά μας όλοι εμείς εδώ σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε πάντοτε καλά. Και εμείς, και εμείς. Λοιπόν, για να μην μας πάρουν τα ζουμιά, πάμε στα θέματα τώρα, γιατί είμαστε και ψυχή. Μια είδηση θα μας πεις τώρα πρωί, θα αρχίσει τα γλυκανάλατα με την ανθυμόνο. Θέλετε και ειδήσει σήμερα. Να μας πεις για την Ξάνθη, ρε Χρήστο, τι γίνεται εκεί πέρα. Μα 10 κρούσματα, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο ανησυχεί τους ειδικούς. Είναι κάτι το οποίο οδηγεί σε πρόσθετα μέτρα, όπως είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Μέχρι τις 10 του μηνός θα έχουμε εκεί τα πρόσθετα μέτρα στην περιοχή του Ορεινού Όγκου, όπου απαγορεύεται η κυκλοφορία το βράδυ. Απαγορεύονται οι συναθροίσεις χωρίς τα προστατευτικά μέτρα και γενικότερα έχουμε μία σειρά από μέτρα τα οποία λαμβάνονται και διαταράσσουν όπως και να το κάνει στην ομαλή κοινωνική ζωή. Ωστόσο είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να ξεπεραστούν. Θα πρέπει δηλαδή ο κόσμος να υποστεί αυτή την ταλαιπωρία προκειμένου να τελειώνουμε. Σωστά. Χριστό, τι να τελειώνουμε. Δηλαδή κάτι γίνεται λάθος εκεί πέρα. Δεν ξέρω πώς θα ξεπεράσουμε εκεί πέρα. Πάνω με αυτό το ναι, ρε παιδί μου. Και με τους Δήμους και με τις περιφέρειες και με τα λοιπά. Κάτι γίνεται λάθος. Δεν γίνεται, ας πούμε, όλοι οι νομοί να έχουν κλείσει τα θέματα. Αυτό γίνεται λάθος. Ναι. Είναι ακριβώς αυτό. Το γεγονός ότι έχουμε ακόμα συναθρήσεις. Έχουμε συναθρήσεις με αποτέλεσμα. Καλά, μόνο εκεί έχει συναθρήσεις. Αυτό το οποίο γίνεται είναι να μεταδίδεται ο ιός από οικογένεια σε οικογένεια. Και επειδή έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε με κάποιους ανθρώπους off the record, από αυτούς που συμμετέχουν στην λήψη των αποφάσεων εκεί στην περιοχή, οι άνθρωποι αυτοί μας λένε, και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο χαρακτηριστικό, ότι μέσα από την ιχνηλάτηση διαπιστώνουν αυτό το οποίο είπες και εσύ ότι γίνεται λάθος. Δηλαδή, μία οικογένεια μεταδίδει τον ιό σε άλλη οικογένεια, επειδή ακριβώς γνωρίζουν οι άνθρωποι και μαθαίνουν ότι έχουν βρεθεί, συμμετείχαν σε κάποια γιορτή, σε κάποια κοινωνική συνάθρηση. Με αποτέλεσμα. Πάλι στα χωριά παρουσιάζονται τα κρούσματα. Για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό, γιατί έρχονται πολλά μηνύματα από κατοίκους της Ξάνθης και λένε ότι εμείς ζούμε και το ρατσισμό αυτές τις μέρες. Και μας έχουν αφήσει στο περιθώριο, γιατί όπου λέμε ότι είμαστε από την Ξάνθη, φοβούνται ότι θα τους κολλήσουμε κορονοϊό. Είναι σημαντικό αυτό το πραγματικά, πράγμα. Γιατί και την ψυχολογία πλήττει και την οικονομία. Είναι φοβερό. Σε δύο κατευθύνσεις. Επιχειρηματίες μας λέγανε την προηγούμενη εβδομάδα χαρακτηριστικά ότι για τις δουλειές τους χρειάζονται να ταξιδέψουν σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Όταν πηγαίνουν λοιπόν σε ξενοδοχεία, τους αντιμετωπίζουν, τους κοιτάνε με μισό μάτι όταν λένε ότι έρχομαστε από την Ξάνθη. Άνθρωποι οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια βιώνουν αυτό το ρατσισμό. Λένε ότι είναι από την Ξάνθη και τους απομονώνουν. Εγώ δεν μπορώ τους να καταλάβω κατά κάποιο επισκέψεις. Τρόπο εχθρικά. Ναι. Ενώ η δεύτερη διάσταση έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ξάνθη ακόμα και σήμερα έχει μηδενική επισκεψιμότητα. Από τα ξενοδοχεία της περιοχής δουλεύουν μόνο τα δύο, από τα οποία ξενοδοχεία έχουν ελάχιστα δωμάτια. Μαύρε Χρήστο μου, όταν βγαίνουν οι ειδικοί, να σου πω κάτι, και λένε ότι ο κορονοϊός είναι εδώ. Τα νησιά προσπαθούν να ανοίξουν και προσέχουν πάρα πολύ οι άνθρωποι και βλέπεις έχουν κλείσει και μαγαζιά σε διάφορα νησιά κτλ. Εκεί στην περιοχή νομίζουν ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι ψέματα.
Δεν το λέω για όλους, αλλά από ένα σημείο και μετά, όταν δεν κλείνεις δυο μαγαζιά, όταν ας πούμε είσαι ανεκτικός στο παζάρι, όταν είσαι ανεκτικός ας πούμε σε διάφορα πράγματα, έτσι δεν γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Πρέπει να πάρεις αυστηρά μετά 15 μέρες και τελείωσε. Βέβαια. Συγγνώμη, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Χριστό, ήθελα επίσης να σε ρωτήσω τι γίνεται με τις διόδους στα σύνορα. Και με αυτό να κλείσουμε. Να μας πεις, ας πούμε. Προμαχώνα. Χθες για τις ανάγκες του ρεπορτάζ βρεθήκαμε. Βρεθήκαμε στον Προμαχώνα για μία ακόμη μέρα. Πραγματικά, χθες έχουμε δει τις τελευταίες μέρες, επειδή πηγαίνουμε και ερχόμαστε για τις ανάγκες του ρεπορτάζ αρκετά συχνά, έχουμε δει έτσι πολυκοσμία. Αυτό που είδαμε χθες όμως οι Ιορδάνοι, πρέπει να σου πω ότι δεν το είχαμε ξαναδεί. Ενδεχομένως την πρώτη μέρα μόνο, όταν άνοιξαν τα σύνορα, τη 15η Ιουνίου. Χθες περιμέναν οι άνθρωποι για να περάσουν στην Ελλάδα 4 ώρες. Κατά μέσο όρο. Μιλάμε για από μια πού ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Ήταν πραγματικά αβάσταχτη. Από πού ήταν, Κυρίως από Βουλγαρία. Κυρίως από Βουλγαρία και οι υπόλοιποι ήταν Σερβία, Ρουμανία. Αλλά και πολλοί ομογενείς από τη Γερμανία, οι οποίοι έρχονται οδικώς. Τώρα, το στοιχείο ότι έπρεπε να περιμένουν 4 ώρες σε συνδυασμό με το ότι είχαμε στην περιοχή 36 και 37 βαθμούς Κελσίου στη διάρκεια της ημέρας, με έναν ήλιο απίστευτο, νομίζω ότι αυτό θύμισε άλλες εποχές, τότε που ήταν κλειστά τα σύνορα. Και για να πάμε από τη μια χώρα στην άλλη, ναι, περίμενε ώρες ολόκληρες. Να ρωτήσω κάτι. Η δειγματοληψία γίνεται και... Να μην ξεχάσουμε να πούμε για την Ιμφαία. Να μην ξεχάσουμε να πούμε για την Ιμφαία. Είναι ένας συνοριακός σταθμός, ο οποίος είναι από την περιοχή εκεί της Ξάνθης προς τη Βουλγαρία. Και εκεί φαίνεται ότι μάλλον δεν αντιμετωπίστηκε καλά η κατάσταση, με αποτέλεσμα από την τελευταία πράξη νομοθετικού περιεχομένου να απουσιάζει ο συνοριακός αυτός σταθμός. Ουσιαστικά έκλεισε δηλαδή μια απόφαση της κυβέρνησης, κάτι που προκαλεί τις μεγάλες αντιδράσεις των τοπικών φορέων. Ναι, αλλά μέχρι προχθές, θέλω να σου πω ότι ήταν ανοιχτά, γιατί δεν είχε πάει το ΦΕΚ ακόμα. Και οι υπάλληλοι σου λέγανε: Εμείς δεν είμαστε στο ΦΕΚ, δεν έχουμε πάρει το ΦΕΚ, οπότε είναι ανοιχτά και πηγαίνουν, ερχόταν κανονικά οι άνθρωποι. Μια τελευταία ερώτηση. Αν κάποιος θέλει να φύγει από Ελλάδα για Βουλγαρία, γίνεται, είναι το ίδιο. Θα είναι ο μοναδικός και θα είσαι εσύ. Μπορεί, παιδάκι μου, να πας. Έχει. Είναι η ίδια τελεπορία. Μπορείς, άνετα. Όχι, δεν έχει τόσο κόσμο. Δεν έχει τόσο τελεπορία. Έχει κατά διαστήματα ουρές, αλλά είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση. Άμα θα έρθει η Ανθή, θα ανοίξουν τα σύνορα. Μην στεναχωριέστε, παιδιά. Θα την γνωρίσουμε. Χρήστο και θα μου, άμα θα έρθει η Ανθή, θα κανονίσουμε. Εγώ από την έχουμε και την επόμενη. Εκεί, έχουμε και τα μέσα. Τα μέσα του Ιουλίου θα είναι πάνω. Οπότε κανόνισε, ξέρεις, θα μου πάγει στα λουτρά, είπαμε. Ναι, στο Άγκιστρο. Στο Άγκιστρο, κανόνισε εκεί πέρα στο Άγκιστρο. Όπως έλεγε ο Μίμης Φωτόπουλος, Αυστραλοί, Αυστραλοί, ετοιμαστείτε. Λοιπόν, καλημέρα, Χριστό. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλά παιδιά. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε το διαγωνισμό μας, παιδιά. Να σας θυμίσουμε ότι 12 Ιουλίου πλησιάζει ο καιρός. Σήμερα έχουμε 3 Ιουλίου μπήκε. Σε 9 μέρες θα κάνουμε το διαγωνισμό. Κληρώνουμε ένα πολύ ωραίο SUV. Το αυτοκίνητο αυτό που πραγματικά είναι κόσμημα. Είναι από τα ωραιότερα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στο δρόμο. Είναι το Ford Puma στην έκδοση Τιτάνιου, αξίας 21.300 ευρώ και εμείς σας το δίνουμε μόνο με ένα μήνυμα στο 14999. Θα γράψετε open, θα αφήσετε ένα κενό και το ονοματεπώνυμο σας. Είναι πολύ εύκολο. Στείλτε μηνυματάκια για να μπείτε στην κλήρωση. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο διεκδικείτε το Apple iPhone SE 64 GB Black, μικρό, όμορφο, κομψό, διαμαντάκι της τεχνολογίας. Το παίρνετε παντού μαζί σας, το χρησιμοποιείτε για κάμερα, για φωτογραφική, για τσατάρισμα, για να κάνετε τη δουλειά σας. Είναι ό,τι πιο σύγχρονο και ό,τι πιο όμορφο κυκλοφορεί στην αγορά. Πραγματικά αξίζει να το διεκδικήσετε. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα. Παιδιά, στη δική μας εκπομπή θα είναι η κλήρωση. Όχι. Ή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σήμερα δεν είναι τρεις εβδόμου. Λοιπόν, θα σας ενημερώσουμε σε λιγάκι που θα γίνει η κλήρωση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, γιατί ο κλέαρχος μας περιμένει με τους 30 τόσους βαθμούς. Χθες έσκασα. Πόσο χτύπησε το μεσημέρι στο κέντρο, είχε 41 βαθμούς. 39, μέχρι 39 είδα. Ήθελα να βάλω καπέλο μέσα στο αυτοκίνητο τόσο καπέλο. Πολύ. Και τον ήλιο. Έσκασα. Πραγματικά. Λοιπόν, τα νέα γράφουν. Αγόρασαν όλα τα αποθέματα. Αυτό που σου έλεγα χθες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σάρωσαν το μόνο φάρμακο κατά του κορονοϊού. Πρόκειται για το Remdesivir, αν το διαβάζω σωστά, που θεραπεύει μεγάλο ποσοστό βαριά ασθενών. Άρα ετοιμάζονται για νέο. Άκρατος ιατρικός εθνικισμός, λέει, από την Ουάσιγκτον. Ανησυχία στους Έλληνες για δεύτερο κύμα πανδημίας. Πάνω-πάνω αναδρομικά θρίλερ στο παραπέντε, ζυμώσεις στο ΣΤΕ για την απόφαση. Αυτό για τα αναδρομικά που περιμένετε και περιμένουν πάρα πολλοί κόσμοι, γύρω στα 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι. Να σας πούμε ότι οι πληροφορίες λένε ότι πιθανόν
να βγει από Δευτέρα, Τρίτη η απόφαση του ΣΤΕ. Γιατί είναι, σήμερα ήταν να ανακοινωθεί. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Θα μας το πούνε λίγο αργότερα. Θα το ξέρουμε δηλαδή προς το μεσημεράκι πότε θα βγει. Αλλά όλες τις πληροφορίες λένε ότι μπορεί και να μην είναι σήμερα. Το ΣΤΕ να τη βγάλει Δευτέρα, Τρίτη. Περιμένουμε. Λοιπόν, η Καθημερινή, προχωράμε. Η Βενετία πνίγει τον υπερτουρισμό. Ως ευκαιρία, λέει, προσεγγίζουν το βαρύ πλήγμα που δέχτηκε η τουριστική βιομηχανία λόγω πανδημίας. Ξέρεις, εκεί από τον τουρισμό είχε αρχίσει η Βενετία να αλλοιώνει. Να αλλοιώνεται. Και τώρα ξαφνικά βλέπεις. Οραματίζονται, λέει, ότι θα ανακτήσουν την πόλη τους, θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους και θα αναπτύξουν όχι μόνο τον τουριστικό προορισμό, αλλά και ως διεθνής κέντρο τεχνών και έρευνας. Έχουν καθαρίσει τα νερά εκεί πέρα, πρώτα απ' όλα. Είδες πως είναι καμιά φορά. Σχέδιο ενίσχυσης προσλήψεων. Δρομολογείται νέο πακέτο μέτρων στήριξης για την οικονομία. Μάλιστα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Επιβάτες δανειστές με το ζόρι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει κατά Ελλάδος και ακόμη 9 χωρών για τα υποχρεωτικά κουπόνια. Εκατοντάδες χιλιάδες ταξιδιώτες εξαναγκάστηκαν να χρηματοδοτήσουν τις εταιρείες με τουλάχιστον ένα δις μόνο στη χώρα μας. Να περάσουμε στον ελεύθερο τύπο. Αυξήσεις έως 60% στις προσωρινές συντάξεις. Καθιερώνονται, λέει, προσωρινές καταβολές συντάξεων για τους αγρότες του ΟΓΑ και συνταξιούχους που εργάζονται, παρακαλώ. Μάλιστα. Και θετική εικόνα για τουρισμό, ελάχιστα τα θετικά κρούσματα. Πάμε στη Δημοκρατία. Ιδού ο χάρτης για την ΑΟΣ με τη Λιβύη. Το ελληνολιβικό σχέδιο απάντησε στις παρανομίες του Ερντογάν. Οι αντίπαλοι του Σάρατς αναγνωρίζουν πλήρως τα δικαιώματά μας. Mm-hmm. Και κοιτάξτε εδώ πώς είναι ο χάρτης. Είναι από κάτω από την Κρήτη. Βλέπετε εδώ η πράσινη γραμμή. Mm. Από πάνω είναι η ΑΟΣ της Ελλάδος και από κάτω είναι η ΑΟΣ της Λιβύης. Είναι ο χάρτης απάντηση σε όλα αυτά τους χάρτες που έκανε ο Ερντογάν και τους έδειχνε. Τους ψευτοχάρτες. Που ουσιαστικά ο Ερντογάν τράβηξε μια ευθεία από εδώ, από την Τουρκία μέχρι τη Λιβύη. Σου λέει, πού με βολεύει, χράκ, ας τραβήξω εκεί μια γραμμή. Η Αυγή. Τουρίστες, κυβερνητικοί ερασιτεχνισμοί χωρίς τέλος για τον τουρισμό. Εργαζόμενοι και επιχειρηματίες πληρώνουν την ανυπαρξία σχεδιασμού και τις προχειρότητες της κυβέρνησης. Πάμε στο ριζοσπάστη, κάτω τα χέρια από τους αγώνες του λαού. Μεγάλη συγκέντρωση του ΚΚΕ στο Σύνταγμα. Να αποσυρθεί τώρα το νομοσχέδιο έκτρωμα για τις διαδηλώσεις. Από τη χθεσινή εκδήλωση του ΚΚΕ, κοιτάξτε να δείτε εδώ τι έγινε στο Σύνταγμα εχθές το απόγευμα. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Η εστία. Πρέσπες και στο Αιγαίο ετοιμάζει Μέρκελ. Το 66% των Ελλήνων δηλώνει σε έρευνα της MRB ότι φοβάται θερμό επεισόδιο. Ο Τσαβούσογλου δέχεται μεσολάβηση Βερολίνου για απευθείας διάλογο. Είχε πάει στο Βερολίνο ο Τσαβούσογλου και έκανε συνομιλίες. Η αλήθεια είναι ότι ακούγεται ότι περιμένουμε θερμό επεισόδιο. Τώρα τι θα γίνει. Πάμε στην Εσπρεσό. Λαχτάρα για την Τζέννη. Άρον-άρον στην Αμερική η Μπαλατσινού παρά την κόλαση στις πτήσεις, λέει. Τροχαίο σοκ στην Καλιφόρνια παραλίγο να κοστίσει τη ζωή της 23χρονης κόρης της Αμαλίας. Πάγωσε ο Κωστόπουλος το άκουσμα της είδησης, η αγωνία του Κικίλια. Ελπίζουμε να είναι όλα καλά για το κοριτσάκι. Σταρ, βρέθηκε ο σύντροφος της φοιτήτριας που βούτυξε στο κενό. Εντοπίστηκε και κατέθεσε ο πρώην που φέρεται να έψαχνε το στικάκι γύρω από το άψυχο σώμα της Λίνας. Αυτή είναι μια φοιτήτρια που έπεσε. Η κοπέλα που είχε πέσει. Από την εστία, ναι, από τον 8ο όροφο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και ψάχνουν να δουν τι έχει γίνει. Με ένα στικάκι, λέει, γιατί την εκβιάζανε και. Εν πάση περιπτώσει, μακάρι η αστυνομία να φτάσει. Πολλά χρόνια έχουν περάσει γι' αυτό. Λοιπόν, ναυτεμπορική, στα 17 δις ανεβαίνει το κόστος των μέτρων. Η κυβέρνηση αναθεωρεί τις εκτιμήσεις της, διωγγώνεται το πρωτογενές έλλειμμα. Ταμείο Ανάκαμψης, έντονο παρασκήνιο, κορύφωση διαβουλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάμε στον τύπο της Θεσσαλονίκης και κλείνουμε έτσι. Βρίσκει ρυθμός ο τουρισμός της Βορείου Ελλάδος στα πρώτα χαμόγελα μετά το άνοιγμα των συνόρων. Αμείωτη ροή. Από τον Προμαχών ενώ αυξάνονται οι πτήσεις. Αυτό που σας δείξαμε πριν από λίγο. Κανείς δεν το πίστευε, στο ξαναλέω. Κανείς δεν το πίστευε ότι 1 Ιουλίου θα ήταν έτσι τα πράγματα και θα ήμασταν με ελάχιστα κρούσματα τουλάχιστον για τους τουρίστες. Ελπίζουμε να συνεχιστεί έτσι η κατάσταση. Μακάρι. Όλοι αυτό παρακαλάμε. Και ελπίζω να βοηθήσει και ο Κλέαρχος αυτό. Ο Κλέαρχος θα βοηθήσει αν είναι καλός ο καιρός. Ο Κλέαρχος θα μας πει τώρα για τον καιρό. Και έχουμε και πάρα πολλά μηνύματα. Στείλτε τα μηνύματά σας, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα διαβάσουμε τώρα σε λιγάκι, όντως έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Για πες μας τώρα. Καλημέρα. Θέλω να σου πω, στο κέντρο της Αθήνας, 3 η ώρα, 4 η ώρα, δεν θυμάμαι τώρα τι ώρα ήταν, κοιτούσα, είχε 41-42 βαθμούς. Με τι θερμόμετρο. Πού το κινείτε. Με τι θερμόμετρο μετράμε τη θερμοκρασία. Πού τη μετράμε.
Κάτσε, εσύ, τι θερμόμετρο, ένα θερμόμετρο έχουμε έχει και άλλα θερμόμετρα. Κάτω από τον ήλιο του κλέαρ. Αν είναι στη σκιά, λες υποσκιά και τα λοιπά. Εάν όντως από κάτω πληρεί κάποιες προδιαγραφές, δηλαδή να είναι στα δύο μέτρα ύψος. Εμείς τι λέμε τώρα, υποσκιά. Να έχουμε γρασίδι, βεβαίως. Αυτές που δίνεις εσύ είναι υποσκιά. Βεβαίως, βεβαίως. Καλά, δεν πήγα και στο εθνικό κήπο. Σωστά, απλά πολλές φορές το αυτοκίνητο υπερεκτιμά πολύ άσχημα τη θερμοκρασία. Μπορεί να είναι και 5 και 6 μονάδες παραπάνω, ιδιαίτερα όταν είναι πολύ μεγάλη. Αλλά λιώνεις, βρε κλέαρ, είχε κάνει ζέστη. Σήμερα το πρωί θέλω να σου πω 29 βαθμούς. 29 έχει. Στις 5 ώρα το πρωί είναι 29. Ακριβώς. Έχει αρκετή ζέστη. Δεν ήταν 22, δηλαδή, να πεις ότι είναι 5 και κάτω. Δεν φταίει ο κλέαρχος που έχει ζέστη, βέβαια. Όχι, του είπα ότι δεν φταίει ο κλέαρχος, αλλά και αυτά το 40 το πιάσε χθες. Ήταν από 40, δεν ήταν γύρω στους 37 βαθμούς, δείξαν οι μετρολογικοί σταθμοί. Εντάξει, βέβαια, είναι, ξαναλέμε πώς μετράμε τη θερμοκρασία, δηλαδή και σε ποια περιοχή βρισκόμαστε. Υπάρχουν κάποιες έτσι προδιαγραφές από τον Παγκόσμιο Μετρολογικό Οργανισμό για να μπορεί να υπάρχει μια συνεννόηση ανάμεσα στις μετρολογικές υπηρεσίες και να πίνουν κάποια στατιστικά. Θα πέσει, βρε παιδάκι μου, λίγο θερμοκρασία. Θα πέσει. Σήμερα όχι, βέβαια. Θα παραμείνουμε έτσι σε πάλι αρκετά. Μα θα είναι πιο ζεστή μέρα, να ξέρεις. Γιατί συσσωρεύεται, έχει χθεσινή ζέστη. Αφήστε με να πω να πέσω κάπου που έρχονται. Κάνα Παρασκευή είναι σήμερα. Λειτουργεί αθρηστικά αυτό με το θέμα τη ζέστη. Δηλαδή, μέρα με τη μέρα είναι πιο έντονη, αλλά από αύριο σιγά-σιγά βεβαίως. Πάμε λοιπόν να δούμε την εξέλιξη. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Στην εικόνα λοιπόν που πήραμε πριν από λίγο από το μετεωρολογικό δορυφόρο, επιμένει αυτός ο αντικυκλώνας που καλύπτει, θα λέγαμε, το μεγαλύτερο τμήμα της Νότιας Ευρώπης. Παρατηρήστε λοιπόν ότι έχουμε απουσία νεφώσεων από την περιοχή της Ισπανίας και ανατολικότερα. Όλη δηλαδή η Νότια Ευρώπη απολαμβάνει έτσι έναν εξαιρετικά καλοκαιρινό καιρό με αρκετά αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές. Βλέπετε πλέον ότι οι συννεφιές κινούνται προς τα βόρεια-βόρεια-ανατολικά τμήματα από τα βόρεια τμήματα της Ιταλίας και κατευθύνονται βέβαια προς τα βόρεια Βαλκάνια, χωρίς έτσι να επηρεάζει τη χώρα μας. Και αυτό βέβαια θα συμβεί μέχρι και σήμερα το μεσημέρι, γιατί σιγά-σιγά μια έτσι ψυχρή λίμνη, όπως θα δούμε στην πορεία του δελτίου μας, θα κινηθεί προς την περιοχή μας και θα ανατρέψει αυτό το καιρικό σκηνικό το επόμενο διήμερο, αύριο και κυρίως θα λέγαμε Κυριακή, αλλά και Δευτέρα, με έναν έντονα άστατο καιρό, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα, και πρέπει έτσι να δείξουμε μία προσοχή. Πριν όμως δούμε αυτή την εξέλιξη, πάμε να δούμε για σήμερα πώς θα έχει ο καιρός. Για σήμερα λοιπόν Παρασκευή. Βλέπετε λοιπόν χαρακτηριστικά στους τέχνες σας, παραμένει ο πολύ καλός καιρός, ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα, πολλές ώρες ηλιοφάνεια, ιδιαίτερα θα λέγαμε στο Ιόνιο αλλά και μέσα στο Αιγαίο. Δεν φαίνεται κάτι αξιόλογο από πλευρά νεφώσεων. Παρ' όλα αυτά όμως, στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά τμήματα και το εσωτερικό βέβαια της Πελοποννήσου, που αναφερόμαστε κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, και εξαιτίας αυτής της έντονης ζέστης θα σχηματιστούν συννεφιές αστάδειας το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδοθούν τοπικές βροχές ή και καταιγίδες με έμφαση, θα λέγαμε, κυρίως κεντρική και βόρεια επιρροτική χώρα και κατά κανόνα βέβαια σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Προς το βράδυ τα φαινόμενα αυτά θα εκτονώνονται σε πιο παιδινές θαλάσσιες παραθαλάσσιες περιοχές και βέβαια θα εξασθενούν. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις. Βλέπετε μέσα στο Ιόνιο παραμένει έτσι αυτός ο βοριάς με μέτρια ένταση κοντά στα 4 με 5 μποφόρ. Παραμένει το μελτέμι μέσα στο Αιγαίο κάπως πιο ενισχυμένο. Θα προσεγγίσουμε τα 5 με 6 στα κεντρικά και κυρίως προς τα νότια τμήματα. Δεν αποκλείται να δούμε για λίγο και 7 μποφόρ εκεί αργά το μεσημέρι που έχουμε και τις μεγαλύτερες θερμοκρασιακές διαφορές ανάμεσα στην ξηρά και τη θάλασσα. Δημιουργεί τη μεγαλύτερη ένταση σε ό,τι αφορά τον βοριά που πνέει αυτό το μελτέμι εξαιτίας βέβαια και της διαφοράς πίεσης που δημιουργείται ανάμεσα στη βόρεια και την νότια χώρα. Και ο υδράγκρος βέβαια αργά το μεσημέρι και πάλι θα προσεγγίσει αρκετά μεγάλες θερμοκρασιακές τιμές. Θα δούμε κοντά στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Στη βόρεια Ελλάδα θα παρουσιάσει έτσι μια μικρή υποχώρηση. Εξαιτίας βέβαια και της αστάθειας που περιμένουμε κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τις συννεφιές δεν φαίνεται ο υδράγκος δηλαδή να ξεπερνάει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου στο μεγαλύτερο τμήμα, θα λέγαμε, της βόρειας χώρας. Κάπως πιο αυξημένες βέβαια θερμοκρασιακές τιμές προς τα νότια περιοδικά τμήματα και βέβαια μέσα στο Αιγαίο με έμφαση τα ανατολικά και νότια τμήματα. Καλύτερες θερμοκρασιακές καταστάσεις περιμένουμε εδώ στα κεντρικά τμήματα του Αιγαίου μας προς τις Κυκλάδες, με τη βοήθεια βέβαια και του μελτεμιού. Πάμε να δούμε τώρα για την περιοχή της Αττικής. Πολύ καλός ο καιρός και σήμερα. Ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ίσως αργά το απόγευμα να έχουμε κάποιες τοπικές συννεφιές στα βόρεια τμήματα και κυρίως σε ορεινές περιοχές, εκεί δηλαδή προς την Πεντέλη και την Πάρνηθα. Οι άνεμοι και εδώ από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με βάση τα πιο ανατολικά τμήματα, επιμένει και εδώ το μελτέμι με μέτρια ένταση κοντά στα 4 με 5 προς το Κάβο Ντούρος για λίγο αργά το μεσημέρι, δούμε ακόμη και 6 μποφόρ. Μάλιστα από την πλευρά του Σαρονικού θα επικρατήσει και θαλάσσια αύρα αργά το απόγευμα κοντά στα 3 με 4 μποφόρ και θα δροσίσει κυρίως τα δυτικά παραθαλάσσια τμήματα. Παρ' όλα αυτά όμως ο υδράργυρος θα καταφέρει να προσεγγίσει αργά το μεσημέρι και τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό του λεκανοπεδίου και με έμφαση βέβαια δυτικές, βορειοδυτικές περιοχές. Υπολογίζουμε κάπως καλύτερες θερμοκρασιακές καταστάσεις στις γύρω θαλάσσιες, παραθαλάσσιες περιοχές. Πάμε τώρα να δούμε για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Και εδώ ο καιρός θα ξεκινήσει πολύ καλός, με ηλιοφάνεια αργότερα. Παρ' όλα αυτά όμως, καθώς θα πηγαίνουμε προς το απόγευμα και θα επιδρά βέβαια και η έντονη ηλιακή ακνοβολία, η θερμότητα δηλαδή από την επιφάνεια του εδάφους, θα σχηματιστούν συννεφιές αστάθειας στις γύρω ορεινές ή μειωρινές περιοχές, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή και καταιγίδες. Δεν αποκλείεται βέβαια τα φαινόμενα αυτά να επηρεάσουν και πιο παιδινά τμήματα του νομού Θεσσαλονίκης.
Οι άνεμοι και εδώ βλέπετε θα στραφούν προς το απόγευμα σε νότιους νότιο-ανατολικούς, με εντάσεις κοντά στα 3 με 4 μποφόρ. Παραμένει το βορειαδάκι στα πιο νότια-ανατολικά τμήματα με αντίστοιχες εντάσεις. Και ο υδράργυρος, βέβαια, αργά το μεσημέρι φαίνεται και εδώ να προσεγγίσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Φαίνεται ότι η αστάθεια θα εμποδίσει τον υδράργυρο να ανέβει ακόμα περισσότερο. Άρα λοιπόν εκτιμούμε κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου με έβαση και τα πιο κεντρικά και δυτικά τμήματα του νομού Θεσσαλονίκης. Τώρα πάμε να δούμε την εξέλιξη για το Σαββατοκύριακο. Αυτό λοιπόν που είπαμε προηγουμένως, βλέπετε αυτός εδώ ο αντικυκλώνας στο πεδίο υψηλών πιέσεων θα αρχίσει σιγά σιγά να υποχωρεί προς τα δυτικά τμήματα της Ευρώπης, δίνοντας την ευκαιρία σε μια ψυχρή λίμνη από τη βορειοδυτική Ευρώπη να κινηθεί προς τη χώρα μας. Ταυτόχρονα ο αντικυκλώνας αυτός, βρίσκοντας εμπόδιο χαμηλότερες πιέσεις στα δυτικά τμήματα της Ισπανίας, θα αναγκαστεί να κινηθεί προς την κεντρική Ευρώπη, με αποτέλεσμα έτσι να ανοιχθεί ο δρόμος για αυτή την ψυχρή λίμνη, αυτό το βαρομετρικό χαμηλό, να καλύψει μεγάλο τμήμα της χώρας μας, κυρίως Σάββατο και Κυριακή, με έντονη αστάθεια, κυρίως όμως μεσημέρι και απόγευμα. Πρέπει να δείξουμε μία προσοχή, γιατί αυτή η ψυχρή λίμνη, δηλαδή ψυχρές αέριες μάζες στη μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα, θα συναντήσουν μια αρκετά θερμή επιφάνεια εξαιτίας της πολύ ζέστης που έχουμε και από τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και σήμερα. Και έτσι λοιπόν θα δημιουργηθεί έντονη αστάθεια, που σημαίνει ότι μεσημέρι και απόγευμα θα γίνονται βροχές σε καταιγίδες που είναι σε θέση να δημιουργήσουν προβλήματα. Να δούμε λοιπόν στις τελευταίες μας δύο κάρτες την εξέλιξη για αύριο Σάββατο αλλά και Κυριακή. Βλέπετε λοιπόν ότι για αύριο Σάββατο θα ξεκινήσει καλός ο καιρός. Παρόλα αυτά όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε αστάθεια στα κεντρικά και βόρεια περιοδικά τμήματα, που σήμερα θα έχουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες. Παραμένουν βέβαια υψηλές θερμοκρασιακές τιμές κοντά στους 35 με 36, ίσως για λίγο και 37 βαθμούς σε περιοχές που βλέπουν προς τις ακτές της Τουρκίας. Να δούμε και την τελευταία μας κάρτα για την Κυριακή, που φαίνεται θα είναι πιο κλειστός ο καιρός, δηλαδή πιο εκτεταμένη η αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα, θα καλύψει το μεγαλύτερο τμήμα της υπηρετικής χώρας. Δείχνουμε προσοχή για τα φαινόμενα που να συνοδεύονται από χαλάζι ή και από έντονους κεραυνούς, και ταυτόχρονα θα ενισχυθούν και οι βοριάδες μέσα στο Αιγαίο για να αρχίσει να υποχωρεί και ο υδράργυρος κοντά στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, μια έτσι ενδεικτική τιμή. Έτσι θα ξεκινήσει και η νέα εβδομάδα με άστατο καιρό και τον υδράργυρο να πηγαίνει κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Καλοκαιρινός ο καιρός. Κοίτα εδώ πλάνο Θεσσαλονίκη, ωραία. Κοίταξε τι ωραία που ξημερώνει. Είναι το πλάνο από το Μακεδονία Παλά. Θα φύγει και ο κόσμος του σιγά Open. Είναι η έκθεση βιβλίου. Ναι, καλά. Ο Θερμαϊκός είναι πολύ ωραίος και κοίτα τι ωραία που ξημερώνει. Πολύ ωραίο πλάνο. Τώρα ξέρεις τι θα ήθελα. Να ετοιμάσω το βαλιτσάκι μου, να σηκωθώ να φύγω, να πάω σε ένα ωραίο νησάκι. Να κάτσω, να ράξω εκεί με τον ωραίο μας ήλιο, τις ωραίες μας θάλασσες. Λοιπόν, πρώτα σε αποχαιρετήσουμε. Θέλουμε να σου πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ να μέσα από την ψυχή μας. Να πω και εγώ ένα ευχαριστώ σε εσάς και στον Ιορδάνη και σε εσένα, Θεία, αλλά και στην καπετάνισσα της εκπομπής αυτής, τη Μαρία Παύλου, έτσι. Καλές θάλασσες, καπετάνισσα. Καλές θάλασσες, βεβαίως. Και σε όλα βέβαια τα παιδιά που βοήθησαν για να βγει σε αυτό το πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Μια εξαιρετική εκπομπή. Κλείνει βέβαια το κύκλο της. Η συνεργασία βέβαια συνεχίζεται. Εδώ είμαστε, θα τα λέμε εμείς. Θα πάμε πλέον σε άλλες διαδικασίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρχε. Καλημέρα. Καλημέρα στην κυρία Αθηνά από Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια, κυρία Αθηνά. Η κυρία Χαρά από τη Λιβαδιά μας έστειλε ένα ωραίο βιντεάκι. Λοιπόν, θα το δείξω σε λίγο. Δεν τα δείχνεις τα ωραία. Από τον κύριο Κώστα όμως, που είναι στο Coney Island. Α, και ωραία είναι και εκεί. Κατά που πέφτει. Νομίζω Νέα Υόρκη. Δεν ξέρω. Νομίζω, λοιπόν, μας έστειλε εκεί την παραλία, λέει, καμία σχέση με τις δικές μας ελληνικές, αλλά να πάρτε, λέει, να έχετε και λίγο από εδώ. Λοιπόν, θες να πάμε λίγο μέχρι Πειραιά, να δούμε τι γίνεται. Ελευθερία Σπυράκη, εκεί πάμε να δούμε τι γίνεται με τα πλοία, παιδιά, γιατί σαλπάρουν τα πλοία. Καλημέρα, Ελευθερία. Έτοιμη η Ελευθερία να μπει, παιδιά, στο πλοίο. Καλημέρα. Για να φύγει τριγετριήμερο. Καλημέρα, Ελευθερία. Δεν ξέρουμε αν θα γυρίσει. Αλλά... λίγο θέλω, όχι πολύ. Πολύ λίγο θέλω για να βγω. Δείξε και το εισιτήριο που έχει βγάλει τώρα και άστα τα άλλα. Η ώρα... δεν μπορώ, Ιορδάνη, δεν μπορώ. Είναι μυστικό, λοιπόν. Πρέπει να σας πω, καλή σας ημέρα καταρχήν, ότι είναι αυξημένη η κίνηση εδώ στο λιμάνι του Πειραιά. Ενδεικτικό είναι ότι από τις 7 παρατέταρτο μέχρι και τις 7.30 είναι προγραμματισμένο να αναχωρήσουν από την πύλη Ε7 τουλάχιστον 4 πλοία με προορισμό Κυκλάδες, Αργοσαρονικό. Mm-hmm. Επίσης πρέπει να σας πω ότι ήδη έξω από το λιμάνι του Πειραιά έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση, γι' αυτό κιόλας και το λιμενικό συστήνει σε όσους ταξιδιώτες θέλουν να είναι στην ώρα τους, να ξεκινήσουν λίγα λεπτά νωρίτερα. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουν ήδη στηθεί από τη μία πλευρά με τη βοήθεια του Δημήτρη του Ζήσιμου, βλέπετε, τα αυτοκίνητα που πρόκειται να επιβιβαστούν στο καράβι το οποίο θα φύγει τώρα στις 7.25 και πάει Νάξο. Πάρω Νάξο Σαντορίνη. Επίσης, έχουν στηθεί και οι κορδέλες από τη μεριά του, από την αριστερή μεριά. Θα σας δείξει τώρα ο Δημήτρης ο Ζήσιμος. Έχουν στηθεί κορδέλες, ούτως ώστε το επιβατικό κοινό να περιμένει στην ουρά, στη σειρά του, κρατώντας πάντα τις αποστάσεις, τις απαραίτητες αποστάσεις, φορώντας μάσκα,
και έχοντας συμπληρώσει την φόρμα με τα στοιχεία. Βλέπετε εδώ άνδρες του λιμενικού, οι οποίοι κάνουν συστάσεις στον κόσμο να κρατούν τις αποστάσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν έρχονται οικογένειες, φίλοι, είναι δύσκολο να κρατηθούν οι αποστάσεις. Ελευθερία. Λίγο ενθουσιασμό, λίγο η αναμονή. Ναι, Ιορδάνη, ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω, αυτή τη φόρμα πώς μπορεί κάποιος να τη βρει, γιατί σήμερα δείχνουμε εμείς τι γίνεται στο λιμάνι, αλλά είναι πολλοί κόσμοι που θα φύγει και Σαββατοκυριακό, θα φύγει και τις επόμενες. Πώς θα βρει αυτή τη φόρμα, την έχει ήδη συμπληρωμένη, να μην ταλαιπωρηθεί. Λοιπόν, είναι η φόρμα αυτή που κρατάω στα χέρια μου. Mm-hmm. Θα την λάβει κάποιος, εάν πάει στα κισέ των εισιτηρίων, το μόνο που θα ζητήσει είναι η φόρμα. Θα συμπληρώσει τα στοιχεία του. Έχει ένα ερωτηματολόγιο αν έχει περάσει πυρετό, αν έχει έρθει σε επαφή με κάποιο κρούσμα κορονοϊού, αν έχει ταξιδέψει πρόσφατα. Άρα στα γραφεία ταξιδίων τα βρίσκει αυτά. Στα γραφεία ταξιδίων εκεί που παίρνει το εισιτήριο. Στο διαδίκτυο που είναι μέσα στην προβλήτα. Στο διαδίκτυο υπάρχει αυτό. Στο διαδίκτυο δεν υπάρχει τέτοια ενημέρωση. Είναι όμως πάρα πολύ απλό. Δηλαδή θα τους συστήσουν το προσωπικό. Εκεί που θα πάρεις δηλαδή το εισιτήριο, θα πάρεις εισιτήριο. Ακριβώς, ναι. Καταρχήν να κάνει, άμα θέλετε, να σας δείξουμε κιόλας ότι και στα κισέ των εισιτήριων υπάρχει αρκετή κίνηση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, βλέπετε, υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος μέχρι και τελευταία στιγμή έρχεται να κλείσει τα εισιτήρια. Άρα από εκεί παίρνεις, ας πούμε, και τα εισιτήρια και τη φόρμα. Μάλιστα. Έτσι ακριβώς. Παίρνεις και το εισιτήριο και την φόρμα. Αποστάσεις λοιπόν, δεν βλέπω να κινούνται. Ξεκινάει το ταξίδι. Εντάξει, είναι μακρινό το πλάνο, παιδιά. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στο Αγγισέ δεν υπάρχουν αποστάσεις, δυστυχώς. Όμως ο κόσμος, επειδή είναι προετοιμασμένος, ακούει και όλας ξέρει πλέον ποια είναι τα μέτρα, οι περισσότεροι τουλάχιστον προσπαθούν να τα τηρήσουν για το δικό τους καλό και τον καλό όλων. Μάλιστα. Γενικότερα. Καλό ταξίδι να ευχηθούμε. Καλές θάλασσες. Έχεις κανέναν άνθρωπο να το ευχηθούμε καλό ταξίδι? Μίλησες με... Καλημέρα. Καλημέρα. Πού πηγαίνετε? Σαντορίνη. Α, ωραία. Για πόσες ημέρες? Τρεις-τέσσερις. Τρεις-τέσσερις. Διακοπές. Πώς σας φαίνονται φέτος τα μέτρα? Δηλαδή φέτος πάτε διακοπούλες, να υποθέσω, έτσι. Ναι, γορίς μου, ναι. Φοράτε μάσκα, βλέπω, κρατάτε και τις αποστάσεις. Η σύζυγος είναι, από ό,τι κατάλαβε. Κρατάμε και τις αποστάσεις από τη σύζυγο. Πώς σας φαίνονται τα μέτρα? Φέτος καλείστε να ταξιδέψετε σε ένα διαφορετικό σκηνικό. Ο Μέτρο, τι μας πούνε. Έτσι επιβάλλεται, αυτό πρέπει να γίνει, αυτό θα γίνει. Μπράβο, καλά να περάσει. Δεν έχει τίποτα άλλο. Καλά να περάσετε. Το σημαντικότερο μήνυμα, αν θήκε η Ιορδάνη. Αυτό έχει σημασία και η αλήθεια είναι ότι όσοι επιλέξουν αυτό το διάστημα. Τις Κυκλάδες, παιδιά, όχι μόνο τις Κυκλάδες, γενικώς να πάνε σαν εσύ, αν πάνε τώρα διακοπές, θα περάσουν πάρα πολύ ωραία, γιατί δεν θα έχει συνωστισμό. Θα δεχτούν μια πολύ ωραία φιλοξενία. Όντως. Από τους ανθρώπους εκεί. Θα βρουν ευθυνές τιμές. Θα φάνε ωραία, θα περπατήσουν στο σοκάκι και ξέρετε. Τέτοια εποχή άλλη φορά για να πας στη Σαντορίνη ήθελες. Δεν έβρισκες πρώτα απ' όλα. Δεν έβρισκες καταρχήν. Ας κρατήσουμε τα θετικά. Ελευθερία, εσύ που θα πας, για πού έβγαλες εισιτήριο? Εγώ δεν ξέρω ακόμα. Κρήτη, ξέρω στην ακόμα. Κρήτη. Θα σας ενημερώσω πάντως. Είναι νωρίς ακόμα. Ελευθερία Κρήτη μου. Κρήτη επιβάλλεται. Να σε ευχαριστήσουμε και σένα που ήσουν έτσι στην παρέα μας, στην ομάδα μας. Κλείνει ο δικός μας κύκλος και θα σου ευχηθούμε τα καλύτερα. Και μακάρι πάντα στον δρόμο μου να συναντώ συνεργάτες σαν και σένα, Ανθή, και σαν και σένα, Ιορδάνη. Να είσαι καλά, Ελευθερία μου. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Πάνο από τη Μηχανιώνα. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Ζήτησες, και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ζήτησε το βίντεο της κυρίας Χαράς από τη Λιβαδιά. Ναι. Θες να δεις τι μας έχει φτιάξει η κυρία Χαρά? Η κυρία Χαρά. Για δείτε εδώ πέρα, για να δούμε κι εμείς τι μας έχει φτιάξει. Για πάμε. Α, έχει βγάλει φωτογραφίες έχει η κυρία κάνει... Χαρά. Κάθε πρωί στις 4.30 ξεκινούσαμε μαζί. Έχει φωνή αυτό, ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Μπορεί να έχει φωνή, αλλά να μην ακούγεται. Μάλιστα. Ο Πιτσιφλής έδινε το OK. Καλό ο Πιτσιφλής μας. Έχει μαζέψει όλες τις φωτογραφίες. Να πούμε ότι η Χαρά είναι ο άνθρωπος εδώ που μας συντροφεύει από τις 4 το πρωί, κάθε πρωί, 4.30 μας υποδέχεται. Όντως, δεν είναι, μας είναι η καλή μας συνεργάτηδα, μας ετοίμασε αυτό. Να πούμε ότι, μιας και μας δίνεται ευκαιρία, ότι πέρα από εδώ που βλέπετε εμάς και τους συνεργάτες μας που φαίνονται μπροστά στον αέρα, είναι πάρα πολύ όμως πίσω. Πάνω στο κοντρόλ εδώ πίσω τα παιδιά στις κάμερες, ο Νεκτάριος θα τους δείξει σε λιγάκι. Να πούμε στον σκηνοθέτη μας, τον Αντώνη Περούλη, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ωραία. Να περνάει βεβαίως. Όμορφα. Πέρασαμε και εμείς σε διακοπές, περάσαμε πολύ ωραία. Στη Μαρία Παύλου φυσικά, της το λέμε όλο το χρόνο, στην αρχισυντάκτρια μας, την πρίξαμε λίγο φέτος.
Αλλά εντάξει, νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας έχει δικαιώσει όλους. Σωστό είναι. Θέλουμε να σας πούμε όλους, να τους πούμε όλους με τα ονόματά τους, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ. Νομίζω ότι δεν θα μας έφτανε η εκπομπή σήμερα. Λοιπόν, πάμε να πούμε τα διεθνή μας. Να πούμε και τα διεθνή μας. Θα μου επιτρέψει να πούμε μια καλημέρα στην κυρία Κατερίνα, στην κυρία Αντιγόνη, που μας στέλνουν η κυρία Ευδοκία, στην κυρία Μαρία, στον κύριο Κώστα. Παιδιά, είναι ωραία τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε. Στον κύριο Σωτήρη από τη Σάμο, στον κύριο Στυλιανό, στους Έλληνες Ομογενείς που μας στέλνει, ο κύριος Νίκος από τον Ασπρόπυργο, από το Ραχώνι Θάσο, ο κύριος Βασίλης. Καλημέρα σε όλους. Να έχετε μια όμορφη Παρασκευή, ένα όμορφο Σαββατοκυριακό. Τώρα, στα διεθνή, όπου θα ξεκινήσεις. Λοιπόν, από την κυρία από την Ουκρανία, η οποία ανακοίνωσε την ίδρυση του κόμματός της, ο Χριστός και η Παναγία του Χαρδί. Πολιτικός αρχηγός. Ναι, φορώντας μαγιό. Η κυρία λέγεται Αλεξάνδρα Κλίτινα. Ωραία. Είχε απομακρυνθεί πέρυσι λόγω σκανδάλου από την Ουκρανική κυβέρνηση, ήταν δηλαδή στην Ουκρανική κυβέρνηση, και φέτος αποφάσισε να ιδρύσει το δικό της κόμμα. Και το ιδρύει κάπως έτσι. Το θέμα είναι τι σκάνδαλο έκανε αυτή και απομακρυνθεί. Δεν ξέρω, αλλά δεν νομίζω ότι άκουσε κανείς τις εξαγγελίες για το νέο κόμμα. Δεν τις άκουσε. Τις είδε μόνο. Νομίζω ότι αλλού στράφηκε η προσοχή. Εντάξει, να δούμε στις εκλογές τι θα γίνει. Φάνταστος τρόπος. Ναι, μπορεί να είναι και με το μαγιό να κατέβει στις εκλογές. Δεν καταλαβαίνω ουκρανικά, αλλά ίσως να θέλει να στείλει και ένα μήνυμα έτσι, κατά του ρατσισμού. Δεν με πολλούς αποδέκτες. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Καλιφόρνια να δείτε όταν οι νεόνυμφοι θέλουν να πάνε. Αχ, να προσέχουν όσοι είναι να παντρευτούν. Αν θέλεις να κάνεις, ρε παιδί μου, την φωτογράφηση μετά το γάμο, πρόσεχε που πας, διότι στην Καλιφόρνια, κοιτάξτε τι έπαθε αυτό το ζευγάρι. Ήρθε το μεγάλο κύμα. Στήσου, λέει ο φωτογράφος. Έρχεται το κύμα. Κοίτα, αμάν, παιδιά, τους πήρε μέσα. Τι λες τώρα. Την αλφοδέσμη, τι πήρε. Έπεσε μέσα ο γαμπρός. Νύφη και ο γαμπρός είναι. Ο Χριστός και η Παναγία. Αυτά να τα προσέχουν στα νησιά που πάνε και παντρεύονται και πάνε στον τελευταίο βράχο. Δεν χρειάζεται κάτι extreme πράγματα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Βενεζουέλα, όπου εκεί ένας καλλιτέχνης μεταμόρφωσε την πλατεία σε μοσαϊκό με 200.000 καπάκια, παρακαλώ πολύ. Όλα αυτά που βλέπετε είναι καπάκια και ο άνθρωπος εκεί έφτιαξε ένα υπέροχο μοσαϊκό. Βλέπεις, άμα έχεις έμπνευση. Πολύ ωραία. Τι ωραία. Λοιπόν, και πάμε στον Ολλανδό που ανυπομονεί να επισκεφτεί την Ελλάδα, αλλά δεν μπορεί τώρα. Οπότε σου λέει τι να κάνω για να αισθανθώ την Ελλάδα. Έφτιαξε τη Σαντορίνη μακέτα και την έβαλε στον κήπο του. Είναι μακέτο αυτό το έργο. Ναι. Έφτιαξε όλη τη Σαντορίνη αυτός. Κοίταξε εδώ να δεις τι ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τεράστιο έργο. Και πώς το έφτιαξε κιόλας. Νομίζω ότι ο κύριος σε όλη την καραντίνα πρέπει να κάνει αυτό. Άμα έχεις πάθος με ένα πράγμα, πολύ ωραίο. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα από την Ολλανδία, πολύ ωραίο αυτό, στην Κύπρο, όπου πήγε ένας κύριος να πάρει τα φαρμακά του στο φαρμακείο, ζεστάθηκε λίγο και πήγε τσίτσιδος, ολόγινος μέσα στο φαρμακείο. Τίποτα. Ωραίος. Λοιπόν, και εκεί λέει υπήρχε ένας αστυνομικός που αντί να... Το συλλάβει. Να δει αν θέλει κάτι, ρε παιδί μου. Αν θέλει βοήθεια, έβγαζε σέλφι. Μα δεν τράπηκε αυτό, ρε παιδί μου, να μπει έτσι μέσα με τις γυναίκες και τα λοιπά. Δεν τράπηκε. Τι να σου πω, μπορεί, είναι άρρωστος, τίποτα. Μπορεί να είναι γυμνιστής. Δεν ξέρω. Οι γυμνιστές δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Στην παραλία πάνε. Δεν πάνε, περπατάνε μέσα στα φαρμακεία και στον κόσμο οι γυμνιστές. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί με αυτή την κατάσταση. Κάπου τα έχει παρεξηγήσει αυτό. Λοιπόν, 6 και 22 πρώτα λεπτά. Πάμε τώρα να δούμε το διαγωνισμό. Να σας θυμίσουμε ότι 12 Ιουλίου σε 9 μέρες κάνουμε την κλήρωση, παιδιά, για αυτό το πολύ ωραίο αυτοκίνητο που δίνει η εκπομπή και το Open. Είναι ένα πολύ ωραίο SUV, από τα ωραιότερα θα σας έλεγα της αγοράς. Το Ford Puma στην έκδοση Titanium, αξίας 21.300 ευρώ. Η κλήρωση θα γίνει 12, όπως σας είπα, Ιουλίου. Στείλτε μήνυμα στο 14999. Θα γράψετε Open, θα αφήσετε ένα κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Αν πάρετε τηλέφωνο και αφήσετε το όνομά σας στο ίδιο νούμερο, 3,14 είναι η χρέωση από σταθερό, 2,99 από κινητό. Στείλτε μηνυματάκια, παιδιά, ή πάρτε τηλέφωνο για να μπείτε στην κλήρωση. Είναι πολύ ωραίο δώρο, πραγματικά σας το λέμε. Με τον ίδιο τρόπο τώρα όμως διεκδικείτε και το διαμαντάκι της τεχνολογίας, το Apple iPhone A6 64GB Black. Όμορφο, λεπτό, πάρα πολύ ελαφρύ, με υπέροχη τέλεια κάμερα. Νομίζω ότι αυτό το δώρο αξίζει να το διεκδικήσετε και να στείλετε μήνυμα όχι μία, όχι δύο, αλλά 10 φορές. Σήμερα θα γίνει η κλήρωση. Σήμερα θα γίνει η κλήρωση. Λοιπόν, 6 και 23 πρώτα λεπτά. Αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα θα πάμε μέχρι το Ελληνικό, γιατί σήμερα το πρωί θα πάει και ο Πρωθυπουργός εκεί. Αρχίζουν και επίσημα να γκρεμίζονται τα παλιά κτίρια.
μπαίνει μπροστά το έργο του ελληνικού. Επιτέλους. Ο Φάνης Καραμπατζάκης είναι εκεί, επιτέλους, θα μας το δείξει. Λοιπόν, θα πάμε όμως και Πάρο, θα πάμε και Πήλιο. Θα λίμωνο, δεν θα πάμε και Πήλιο. Βέβαια, άμα δεν πάμε Πήλιο, τι κάνουμε. Ερχόμαστε. Λέτε. Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 6:30. Ο κύριος Άγγελος μας στέλνει μήνυμα. Το βρήκε διαδικτυακά. Τι φόρμα αυτή. Ποια φόρμα. Τι φόρμα που συμπληρώνει σε έντυπο ερωτηματολόγιο της Δήλωσης Υγείας. Λέει πριν την επιβίβαση και το βρήκε και μας το στείλε. Άρα υπάρχει στο διαδικτυακό. Υπάρχει διαδικτυακά. Άρα τυπώστε, πριν πάτε στο λιμάνι, στο αεροδρόμιο για να φύγετε Παρασκευή σήμερα, πάρτε το για να το τυπώσετε, να το έχετε μαζί σας έτοιμο. Μην καθυστερήσετε. Είναι εύκολο, δεν είναι κάτι δύσκολο. Δηλώνεις αν έχεις περάσει κορονοϊό, αν έχεις πυρετό και αν έχεις έρθει σε επαφή με άλλα άτομα, όνομα, τηλέφωνο και επίθετο. Όταν ετοιμάζετε να πάτε στις διακοπές, να ξέρετε τίποτα να μην σας καλάει τη διάθεση. Και 5 λεφτά και 10 λεφτά να περιμένουμε. Καλέ, ή να πάμε και μισή ώρα πιο νωρίς. Τι πειράζει δηλαδή. Διακοπές, χαλαρός. Θα σου πω στις δικές μας διακοπές θα πάρουμε και τον πιτσιφλί μαζί. Θα πάρουμε και τον πιτσιφλί, γιατί. Ο πιτσιφλής είναι η τελευταία φορά που λάλησε, όπως είδατε, έτσι. Είναι η μασκότ της εκπομπής. Σε αυτό το σημείο και πριν πάμε στο Φάνη Καραμπατζάκη. Οχ! Οχ, τι είναι αυτό. Αρχίσαμε το lifestyle, το κάναμε εδώ. American bar το κάναμε. Λοιπόν, αυτό δεν ήταν. Αυτό τι είναι, μπορείς να πεις. Πήγες και έκανες φωτογράφηση. Λοιπόν, είναι backstage, ρε παιδί μου. Το πρόβα νηφικού. Γιατί φεύγοντας από εδώ έχω και ένα γάμο να κάνω. Σεπτέμβριο παντρεύομαι. Το ξέρεις. Και σιγά σιγά πρέπει να βρω και τον νηφικό. Κάτι έχω ακούσει. Ποιος αρέσει αυτό θα φοράς. Το ξόπλατο. Το ξόπλατο. Εξόπλατο είναι. Δεν θα φοράω κανένα από τα δύο. Αυτό εδώ πέρα, συγγνώμη, αλλά για το πήλιο δεν κάνει. Δεν κάνει, ναι. Είναι πολύ στενό. Είναι αυτή. Είναι πολύ στενό. Ναι. Λέω θα βάλω λίγο κάτι πιο αέρινο. Κάτι πιο αέρινο. Ναι. Να κάνεις κάτι θα πιο φαντάζομαι. Παραδοσιακό. Δεν θα έχει κλαρίνα, θα έχει ζουρνάδες. Όχι έχει... για τον νηφικό, λέμε, άστα κλαρίνα. Και τον νηφικό παραδοσιακό θα είναι. Αυτό δεν είναι παραδοσιακό. Παραδοσιακή φορεσιά. Δεν είναι παραδοσιακό. Κάναμε ρε παιδί μου εκεί με το Στυλιανό, κάναμε πρόβα τώρα. Ποιο μου πάει καλύτερα. Εντάξει, θα δείξουμε τώρα. Αφήστε τώρα, τα δικά μου. Θα σου το πω, αυτό σαν σουμπούντεο είναι. Τι είναι? Σαν σουμπούντεο. Έπαιζε παιδιά σουμπούντεο. Το θυμάσαι? Τι είναι το σουμπούντεο, παιδιά. Εντάξει, φαντάζομαι αυτό το στέμα στο πήλιο. Όχι. Να κάνεις κάτι πιο παραδοσιακό. Κάτι πιο παραδοσιακό σου λέω. Αφού θα πας που τα πας, ας πούμε, στο χωριό, καλύτερα να είναι πιο ωραίο. Λοιπόν, εμπιστεύσου και τη μητέρα σου. Τι θα? Να εμπιστευτείς τη μητέρα σου. Δεν την εμπιστευτώ, δεν την εμπιστευτώ. Λοιπόν, ας φύγουμε από τους δικούς μας γάμους. Πάμε τώρα, από κάτω βλέπετε περνούν τα ονόματα των συνεργατών μας όλων. Και εμείς θέλουμε να φύγουμε έτσι όμορφα και ωραία και να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ με τον τρόπο μας. Ο Αντώνης Περούλης έχει ετοιμάσει δεν ξέρω τι. Ένα βίντεο λέει. Για πάμε, πάμε να το δούμε. Μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Καλημέρα.
Γιατί δεν περάσαμε αυτό το χειμώνα. Πολύ χαμογελάσαμε πάντως. Πολύ. Μπορεί να είχαμε κορονοϊό, περάσαμε καλά. Ναι, ναι, γιατί δεν περάσαμε αυτό το χειμώνα. Πάρα πολύ ωραία και να ευχαριστήσουμε και τη Μαρία Καραπλή, την Ανούλα μας, την Εύη μας, όλους εδώ. Εδώ όλα τα παιδιά πίσω από την κάμερα, Νεκτάριε. Ο Νεκτάριος είναι ένας από τους σκηνοθέτες που κάνει την αλλαγή με τον Αντώνη. Να δείξουμε και τα παιδιά όποτε μπορούμε. Όλα αυτά εδώ πέρα τα παιδιά, λείπουν τώρα κάποιοι, είναι ανάλογα με τις βάρδες, ήταν μαζί μας όλο το χειμώνα και ξέρετε κάτι, χωρίς αυτούς δεν βγαίνει τίποτα. Έτσι είναι, σωστό είναι αυτό. Σας ευχαριστούμε, παιδιά, πάρα πολύ όλους. Λοιπόν, έλεγε, θα πάμε στην, θα πάμε στην Πάρο. Ναι. Γιατί κάνουμε αυτή τη βόλτα μας κάθε πρωί με τα νησιά να δούμε πώς ανοίγει, πώς ανοίγουν τα νησιά, πώς ανοίγουν εκεί τα αεροδρόμια. Η Πάρος είναι ένας από τους μεγάλους προορισμούς. Θα καλημερίσουμε εκεί την κυρία Σταυρούλα Τριχά, αν το λέω σωστά. Είναι ξενοδόχος. Καλή σας ημέρα, κυρία Σταυρούλα. Κυρία Τριχά. Καλημέρα σας. Πώς είναι τα πράγματα στην Πάρο? Όμορφα. Όμορφα, ε. Απλά. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Κόσμο έχετε? Λίγο. Λίγο. Κρατήσεις? Οι κρατήσεις έρχονται και φεύγουν. Και έρχονται και φεύγουν. Ωραία. Δεν σας βλέπω πολύ. Δηλαδή για τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, πώς είναι τα πράγματα, ας πούμε? Λοιπόν, να πούμε την αλήθεια. Ναι. Οι κρατήσεις του Ιουλίου έρχονται σιγά-σιγά. Δηλαδή, πιο μεγαλύτερη κίνηση υπάρχει από τις 15 και μετά. Ναι. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον και από ξένους και από Έλληνες. Πιο πολύ από Έλληνες τώρα? Ναι. Γιατί ξέρετε τι συζητάμε εμείς, ότι είναι ευκαιρία, ρε παιδί μου, να πάμε στην Πάρο για φθηνές διακοπές τώρα. Θα βρούμε πιο φθηνά δωμάτια, έτσι δεν είναι? Εντάξει, αυτό είναι σχετικό. Ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχει ο καθένας. Όχι, θέλω να πω, ας πούμε, εσείς τα δωμάτια που έχετε τώρα, πόσο είναι οι τιμές περίπου? Δηλαδή, άμα θέλουμε να έρθουμε, ξέρω εγώ, αρχές Αυγούστου. Γιατί δεν λέμε 15 Αυγούστου που δεν θα ερχόμασταν ποτέ, γιατί δεν είχε και τίποτα. Στα δωμάτια μπορεί να ξεκινάνε και από 50 ευρώ. Στα ξενοδοχεία είναι. Ναι, στα ξενοδοχεία είναι λίγο παραπάνω, γιατί οι υπηρεσίες του ξενοδοχείου είναι λίγο διαφορετικές. Ενώ πέρσι πώς ήταν τα πράγματα? Εντάξει, θα ήταν λίγο ακριβότερες, ας πούμε, 10 με 15 ευρώ παραπάνω. Δηλαδή πέρσι θα το βρίσκαμε 70, ας πούμε, και φέτος το βρίσκουμε 50-55. Υπάρχουν ξενοδοχεία που δεν έχουν ανοίξει? Κάποιοι συνάδελφοι, ναι, δεν έχουν ανοίξει ακόμα, αλλά ακόμα πιστεύω ότι σιγά-σιγά θα ανοίξουν. Υπάρχει αισιοδοξία στο νησί, γιατί και εμείς εδώ από την Αθήνα προσπαθούμε να καταλάβουμε μέσα από τις πτήσεις, μέσα από τις κρατήσεις, μέσα από εσάς βασικά, από αυτά που μας λέτε εσείς. Σας βλέπουμε λίγο μουδιασμένοι, είναι φυσιολογικό φαντάζομαι, αλλά υπάρχει αισιοδοξία στο νησί? Σαφώς. Ναι, αν δεν ήμασταν αισιόδοξοι, δεν θα ήμασταν εδώ τώρα. Ναι, σωστό είναι αυτό, σωστό. Γιατί να σας πω και κάτι, και μέχρι τώρα, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα και το λέει όλος ο κόσμος, δεν περίμενε κανείς 1 Ιουλίου να έχει ανοίξει έτσι ο τουρισμός, με αυτόν τον τρόπο που έχει ανοίξει, και να είμαστε και ασφαλής χώρα. Βέβαια. Γιατί αυτά τα 28 είχαμε χθες, τα 10 στην Ξάνθη, πες τα 18 κρούσματα, μπροστά σε τον κόσμο που έρχεται, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι. Και είναι και κάτι που περιμένουμε. Μέτρα παίρνετε, μέτρα στα ξενοδοχεία, στο αεροδρόμιο, στο λιμάνι? Πάρα πολλά μέτρα. Εμείς στο ξενοδοχείο, για να έρθει ο επισκέπτης μας, είμαστε με μάσκα, με γάντια, θερμομετρούμε τον επισκέπτη που έρχεται. Μέχρι στιγμής ο επισκέπτης που έχει έρθει δεν έχει πει «δεν θέλω να με θερμομετρήσετε». Α, συνεργάζονται. Συνεργάζονται. Βέβαια. Και κάνουν και το ηλεκτρονικό check-in, για να μην έχουμε πολύ επαφή κοντινή στη ρεσεψιόν. Πρωινό πώς τους σερβίρετε? Σερβίρουμε με μπουφέ, αλλά τους το δίνουμε εμείς. Έχουμε βάλει plexiglass και έχουμε παιδιά πίσω στο τραπέζι και τα σερβίρουν όλα τα παιδιά. Αισθάνονται ασφαλείς οι τουρίστες που έρχονται, τι σας λένε? Εγώ τους βλέπω πάρα πολύ ασφαλείς. Δεν δείχνουν να φοβούνται. Ναι. Τέλεια. Και Ιταλούς. Ναι. Που ήρθαν να φάνε στο εστιατόριο που ήταν εξωτερική. Mm-hmm. Μια χαρά. Είδανε ότι τους προσέχουμε, διότι με λάμπα UVC κάναμε τις καρέκλες και τα τραπέζια πριν καθίσουν. Α, μάλιστα. Ωραία, μπράβο, ναι. Μπράβο. Έχουμε QR code να δουν στο κινητό τους το μενού. Να σας πω κάτι, έτσι θα πάμε, κυρία Σταυρούλα. Σιγά σιγά θα τα φτιάξουμε τα πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλημέρα. Καλά. Καλή στη συνέχεια. Καλημέρα. Δείχνουν φοβερό επαγγελματισμό. Όλοι. Δείχνουν φοβερό επαγγελματισμό. Όλοι και να σου πω και κάτι. Και οι διακοπές στα νησιά μας είναι και ανθρώπινες.
Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι αυτό το. Το εμπορικό, πω, το, ναι, 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 το πολύ μεγάλο τουριστικό, ναι, που έχουν σε άλλες χώρες, που είναι ένας πάνω στον άλλο. Άμα προσέχουμε, ωραία θα είμαστε. Λοιπόν, Φάνης Καραμπατζάκης, πάμε στο ελληνικό. Σε λίγο έρχεται και ο Πρωθυπουργός εκεί, γιατί, Φάνη μου, θα γίνει μια εκδήλωση, συμβολική θα λέγαμε, για να αρχίσουν τα γκρεμίσματα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς 20 χρόνια μετά την τελευταία απογείωση και προσγείωση αεροσκάφου στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, έχει ξεκινήσει αυτό που για χρόνια όλοι συζητούσαν αλλά δεν γινόταν. Τώρα γίνεται πράξη, γι' αυτό και σε λίγη ώρα, σε περίπου 2 ώρες, θα βρεθεί εδώ ο Πρωθυπουργός στην τελετή έναρξης του έργου που θα διαρκέσει από 3,5 έως 5 έτη για την τελική ολοκλήρωση της επένδυσης. Σε εξέλιξη είναι η κατεδάφιση των πρώτων από τα συνολικά 900 κτίρια που θα κατεδαφιστούν, 8 δισεκατομμύρια ευρώ η επένδυση, 75.000 θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν. Σε πρώτη φάση γίνεται και καθαρισμός και στη συνέχεια θα προχωρήσει η ανέγερση των νέων κτηρίων της επένδυσης, μεταξύ των οποίων το καζίνο, 2 ξενοδοχεία και 2 ουρανοξύστες με γραφεία, χώρους ψυχαγωγίας, συνεδριακό κέντρο, καταστήματα και εστιατόρια. Πάνη, όλα είναι έτοιμα από νωρίς εδώ. Ναι. Αυτό που βλέπουμε είναι ποιο κτίριο τώρα, σε ποια πλευρά είσαι? Είναι στην είσοδο, όπως μπαίνουμε στην είσοδο του αεροδρομίου, αριστερά, στη δυτική πλευρά είναι το... Εκεί, εδώ δηλαδή, στα πρώτα κτίρια του αεροδρομίου. Να... Στα πρώτα κτίρια του αεροδρομίου, από εκεί θα ξεκινήσουνε. Ακριβώς, ναι. Βλέπετε ήδη τις μπουλντόζες, οι οποίες έχουν πιάσει δουλειά. Έχουν ήδη ξεκινήσει να γκρεμίζουν το ένα κτίριο εκεί, τις προηγούμενες μέρες. Και σήμερα είναι η επίσημη τελετή έναρξης, θα λέγαμε, των εργασιών και όλα είναι εδώ έτοιμα, όπως βλέπετε. Ναι. Υπάρχει αστυνομία, υπάρχουν εκπρόσωποι της εταιρείας. Για όλα θα γίνουν σε ζωντανή σύνδεση, έτσι κι αλλιώς. Ναι. Θα ο Πρωθυπουργός τώρα μετά τις 8 η ώρα, 8.30. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Φάνη, αφού ευχαριστήσουμε τον Φάνη τον Καραμπατζάκη, το ελληνικό το πρόλαβες? Έχεις ταξιδέψει από το ελληνικό? Έχω ταξιδέψει μία φορά. Ήμουν πολύ μικρή. Όταν ήρθα στην Αθήνα ήταν σε φάση εγκατάλειψη. Έκανα ρεπορτάζ για την Ολυμπιακή και τις στολές που είχαν εκεί. Ένα μουσείο που είχαν, το θυμάσαι, το μουσείο. Όχι, λέω με αεροπλάνο. Πέρασε από το κάρτα επιβίβασης. Ναι, ναι, από μία φορά, μία φορά το πρόλαβα. Ήμουν πολύ μικρή. Μικρή, Ήμουν, δηλαδή δεν θυμάμαι και πάρα πολλά πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Δεν θυμάμαι. Αλλά θα είναι πολύ ωραίο αν γίνει έτσι όπως δείχνει η μακέτα και θα ανοίξουν και πολλές θέσεις εργασίας. Τώρα για τα επόμενα 5 χρόνια, παιδιά, θα γίνει ένα πολύ μεγάλο εργοτάξιο. Ευχαριστούμε, Φάνη Καραμπατζάκη. Να σε ευχαριστήσουμε και γενικότερα και σένα, από τους στιλοβάτες εκπομπής ο Φάνης μας. Λοιπόν, και θα κλείσουμε, πώς αλλιώς θα κλείναμε. Στην Ξάντη δεν μπορούμε να πάμε γιατί έχει κορονοϊό. Θα πάμε στο Πήλιο και στην Τζαγκαράδα. Πάμε στην Τζαγκαράδα να καλημερίσουμε την Ελένη Στεργιοπούλου. Είναι ιδιοκτήτρια ξενώνα εκεί. Καλά. Και τι δεν έχει? Εστιατόριο, ωραίο ξενώνα. Έχει θέα θάλασσα, βλέπω πίσω, παιδιά, ή κάνω λάθος? Είναι πίσω Μυλοπόταμο. Καλημέρα, κυρία Ελένη. Καλημέρα σας. Καλό καλοκαίρι να έχετε. Καλό καλοκαίρι. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από τα πιο δύσκολα. Πώς είναι με τους τουρίστες εκεί, πώς είστε, έρχονται, έχετε κρατήσει? Εμείς έχουμε προς το παρόν εσωτερικό τουρισμό, περισσότερο Έλληνες, ναι. Ευτυχώς που η περιοχή είχε αρκετούς Έλληνες, και αυτό τώρα είναι το στήριγμά μας. Και προχωράμε σιγά σιγά. Συνήθως τι έχετε? Συνήθως όταν λέμε ξένους, Γερμανούς, Ιταλούς, τι έχετε? Γερμανούς έχει πολλούς. Εμείς είχαμε Γερμανούς, Ιταλούς, Γάλλους, Ελβετούς. Φέτος δεν έχετε τίποτα από αυτούς. Όχι. Δεν κάναν κρατήσεις. Τίποτα. Όχι. Οι τιμές έχουν πέσει στα καταλύματα, γιατί αν ποντάρετε στον εσωτερικό τουρισμό, καταλαβαίνετε ότι και οι Έλληνες δυσκολευόμαστε λίγο οικονομικά. Ναι, είναι αλήθεια. Θυμώ ότι προσπαθούμε να έχουμε τις τιμές μας σε πολύ καλό επίπεδο. Πολύ χαμηλό δεν μπορώ να πω, αλλά σε πολύ καλό επίπεδο και πάντα σε σχέση ποιότητας και τιμής. Δηλαδή ένα δίκλινο πόσο κοστίζει, ή ένα τετράκλινο? Άμα θα έρθουμε τέλος Ιουλίου, δηλαδή, πόσο θα το βρούμε? Εσάς θα σας φιλοξενήσουμε. Αφήστε τα εμάς, λέμε για τον κόσμο τώρα. Γενικά, κοιτάξτε να δείτε, από 50 ευρώ μπορούμε να ξεκινήσουμε τα δωματιά μας και φτάνουν στα ξενοδοχεία πλέον μέχρι πάνω από 100, 120, 130, ναι. Εσείς δίνετε και πρωινό. Δίνετε και πρωινό. Εμείς δίνουμε και πρωινό. 50 ευρώ με πρωινό είναι πολύ καλά. Καλά είναι. Τι θα φάμε άμα έρθουμε, δηλαδή? Εμείς εδώ σας έχουμε γλυκό κουταλιού κερασάκι. Από τα χεράκια μας, ολόφρεσκο. Εδώ είναι και η κάκια πολύ ωραία. Άρωμα γαρδένιας βέβαια σας έχω κοντά μου, για να καταλάβετε ότι είμαστε μέσα στη φύση. Εσύ αν θυμούν βέβαια το ξέρεις. Έχω μια πολύ ωραία βυσσινάδα εδώ που κάνουμε με άγριο βύσσινο, γλυκό κουταλιού και βυσσινάδα συνέχεια.
και φρουτάκια, πολλά φρούτα. Πολλά φρούτα που είναι και έτσι και τις εποχές. Ένα μικρό δείγμα. Κοίτα τώρα που είναι, μέσα στο δάσος. Είστε μέσα στο δάσος, μέσα στις καστανιές, ναι, έχει απίστευτη δροσιά. Ναι. Και από κάτω ακριβώς είναι έχει η θάλασσα. Έχει ο πέλαγος. Ναι, ναι. Πόση ώρα είναι η θάλασσα εκεί? Είναι ένα δεκάλεπτο μιλοπόταμος. Είναι δέκα λεπτά. Δέκα λεπτά. Δέκα λεπτά μιλοπόταμος. Πάρα πολύ ωραία. Συνδυάζει και είναι η Γιάννη, η Συνταμούχαρη, η Φακίστρα. Ναι. Πολύ ωραία. Πολύ είμαστε έτοιμοι για βουτιές. Τα μέτρα προφύλαξης παίρνετε στο πύλιο ή επειδή περιμένουμε όλους? Όχι, παίρνουμε. Αρθήμα. Είμαστε πολύ προσεκτικοί όλοι μας. Και οι επισκέπτες που έχουν έρθει ως τώρα, η εμπειρία μας που έχουμε είναι κατά 80% από Έλληνες. Mm-hmm. Ελάχιστοι Σέρβοι, ελάχιστοι Βούλγαροι. Πολύ λίγο από Βαλκάνιους έχουμε δει. Δηλαδή, τι να σας πω, 1%. Προφυλάξεις θέλει, κυρία Ελένη. Να μην χαλαρώνουμε. Προφυλάξεις θέλει. Για να προφυλάξουμε και τον κόσμο που θα έρθει και οι διακοπές, αλλά και για εσάς. Αυτό κάνουμε. Και ευτυχώς, δηλαδή, οι Έλληνες είμαστε όλοι αρκετά προσεκτικοί. Αυτό βλέπουμε αυτό εμείς έχει σημασία. Τώρα, θα δούμε. Λοιπόν, καλημέρα και στο πύλιο. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι, καλή σεζόν. Γεια σας, είστε κυρία Ελένη μου. Εμείς δείχνουμε και τις ωραίες παραλίες που έχει το πύλιο. Καλή ξεκούραση από κάτω. Τώρα. Και είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία, όσοι θέλετε, εκτός από νησιά, να πάτε και στο πύλιο, γιατί μπορεί να μένετε και σε 10 λεπτά, ένα τέταρτο, να πηγαίνετε στη θάλασσα. Στη θάλασσα. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι πολλά τα μηνύματα σας, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα καλά σας λόγια. Στην κυρία Μαριάννα, στην κυρία Ρένα, στον κύριο Νίκο, στην κυρία Βούλα, στον κύριο Ανέστη, στην κυρία Φωτεινή, στην κυρία Έλενα, στον κύριο Αχιλέα. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τους διαγωνισμούς μας τώρα. Να σας θυμίσουμε ότι σε 9 μέρες περίπου θα κάνουμε την κλήρωση για αυτό το πολύ ωραίο αυτοκίνητο που δίνει το Open. Είναι ένα καταπληκτικό SUV, το οποίο είναι από τα καλύτερα, θα σας έλεγα, πολύ οικονομικό στην αγορά. Είναι το Ford Puma, στην έκδοση Titanium, αξίας 21.300 ευρώ. Και το προσφέρουμε εμείς με ένα μήνυμα στο 14999. Θα γράψετε Open κενό και το ονοματεπώνυμο. Όσα περισσότερα μηνυματάκια στείλετε, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχετε να το κερδίσετε. Με τον ίδιο τρόπο, διεκδικείτε το Apple iPhone SE 64GB Black. Έτσι, νομίζω αξίζει τον κόπο. Σήμερα θα γίνει η κλήρωση. Όσο περισσότερα μηνύματα στείλετε ή πάρετε τηλέφωνο, τόσες πιθανότητες έχετε να το κερδίσετε. Σήκω. Θα αποχαιρετήσουμε όρθιοι σήμερα. Όρθι. Να πούμε μια καλημέρα στην κυρία Τρισεύγενη. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κράτησε όλο αυτό το διάστημα με τις φωτογραφίες της. Με τις φωτογραφίες, με τα ωραία της μηνύματα. Αν μπορούμε να δείξουμε λίγο και το κοντρόλ του συναδέλφου, να πούμε και εκεί ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αν δεν γίνεται. Γίνεται. Αν δεν γίνεται, δεν πειράζει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε ξεχάσει κάποιον. Θέλουμε να πούμε και οι δύο. Πρώτα απ' όλα, ένα μεγάλο ευχαριστώ, Ιορδάνη μου. Αλήθεια, ήταν από τις πιο ωραίες συνεργασίες που έχω κάνει και έχουμε αναπτύξει και μια υπέροχη φιλία. Και εγώ, αυτό νομίζω μετράει. Το επανειδή να σας πούμε. Καλό καλοκαίρι να σας ευχηθούμε. Και νομίζω ότι έτσι σιγά σιγά και προσεκτικά θα περάσουμε και ωραία και θα είμαστε και πάλι μαζί. Λοιπόν, τώρα εμείς να πούμε, θα τα λέμε από άλλο μετερίζει. Δίνουμε τη σκυτάλη γενικώς στην Τώρα Κουτροκόη και τον Άκη Παυλόπουλο που από Δευτέρα θα σας κρατάνε στην τροφιά. Από τις 6 με 10. 6 με 10 τα παιδιά. Και τι να πούμε, τα καλύτερα έρχονται, είναι μπροστά. Να χαμογελάτε, μην το ξεχνάτε ποτέ. Καλό καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι. Και πριν πάρω το καινούριο μου το σχήμα, με μια βόλτα ή με μια βουτιά σπάω από χρόνια το γυαλί κι είμαι εδώ. Να εξηγήσουμε στους άλλους τι μας δένει, αφού και μόνο η ματιά μας θα το πει. Πώς να μην γιορτάσουμε που ό,τι κι αν συμβαίνει, η αγκαλιά σου είναι η πρώτη επιλογή. Το καλοκαίρι μαζί να φύγουμε παρέα κι ίσως ξυπνήσουμε κι αλλιώς να ζήσουμε κι όλα τα άγχη μας στο σπίτι να τα αφήσουμε. Το καλοκαίρι μαζί κι όλα θα είναι ωραία.